καλά, είμαστε εντάξει, τέλεια. Ναι. Τεταρτίτσα, καλό μας μεσημέρι. Αχ, φθινοπόριας ή εμένα μου φαίνεται ότι κάτι αλλάζει, κάτι συμβαίνει. Είναι λίγο τσίλιο καιρό. Εσένα σε βλέπω με το φουτεράκι σου ήρθε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο. Όχι, ε? Γι' αυτό και κοντά τη ημέρα σήμερα είναι κοντομάνικο ή μπουφάν. Γιατί κάποιοι βγαίνουν ακόμα έξω με το αεράκι αυτό. Λέγουν κοντομάνικα και βερμούδες. Δεν κρύβονται. Κάποια μπράτσα δεν πρέπει να κρύβονται. Για σένα λέω που ξαφνικά τα πετάς. Όπως και να έχει να μου προσέχετε, μη μου κρυώσετε, γιατί είναι περίεργος ο καιρός. Είναι. Δηλαδή έχεις μια συνήθεια, βλέπεις λίγο ήλιο, βγαίνεις έξω, μετά λίγο συννεφιάζει, λίγο αυτό. Ένα μπουφανάκι. Κάποιοι είναι με φούτερ πάνω, βερμούδα κάτω. Άλλοι είναι με μπουφάν. Μ' αρέσει λίγο αυτό, πρέπει να σου πω. Αυτή είναι λίγο η αλλοπρόσαλη κατάσταση που φοράς, μπορεί να φοράς ένα πέδιλο και από πάνω. Ένα σακάκι μου κάνει και κάτι ενδυματολογικά. Μπερδεύεσαι όμως κιόλας λίγο, δεν ξέρεις τι να βάλεις το πρωί. Αν ήταν μόνο αυτό το μπέρδεμα που έχω. Πραγματικά αυτό να μου πεις. Εγώ είμαι με αντιανεμικά και φουτεράκια πλέον πάντως. Έχω να δηλώσω ότι αυτός είναι ο μικρότερος της παρέας και εδώ και πάνω στο γραφείο και αυτός που κρυώνει πιο πολύ από όλους. Ο πιο ευαίσθητος. Είμαι. Να σε προσέχουμε για να ακούμε. Ναι, να σε προσέχουμε. Είμαι σε καλά χέρια, μάνα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε, επειδή είμαστε μια παρέα κάθε μεσημέρι και το ξέρετε πια αυτό και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4, έχουμε πάρα πολλά θέματα ετοιμάσει για σας. Και να ξεκινήσω από αυτή την εικόνα που είδαμε πριν από λίγη ώρα, που μας άρεσε πάρα πολύ. Εδώ, διάσημες γαλλίδες, δεν χρειάζεται συστάσεις, η Ζουλιέτ Μπινός, η οποία καταλαβαίνετε ότι σε ένδειξη συμπαράσταση προς την εξέγερση στο Ιράν και τις γυναίκες εκεί, εξέγερση της μαντήλας, κόβει τα μαλλιά της, η διάσημη αυτή ηθοποιός. Και δεν είναι η μόνη. Μαθαίνω ότι και η Μαριόν Κοτιγιάρ και η Ιζαμπέλ Υπέρ, γενικότερα γυναίκες με προσωπικότητα και με εμβέλεια, έχουν προβεί σε αυτή την ένδειξη διαμαρτυρίας εδώ και συμπαράστασης. Μπράβο τους. Και από πίσω παίζει το Μπέλα Τσάο, το πολύ γνωστό επαναστατικό ιταλικό τραγούδι, στα περσικά. Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Λοιπόν, και από αυτή την εικόνα σας πάω σε κάτι άλλο. Κάτι άλλο πιο εμπορικό, αλλά εντάξει, James Bond είναι αυτός και τον αγαπάμε. Αδυναμία. Έφυγε ο Daniel Craig. Πάει. Έτσι, με αυτό το διφορούμενο τέλος, όποιος το είδε, το No Time to Die, έχει καταλάβει. Δεν το έχω δει λοιπόν, ακόμα. Δεν το έχει ακόμα. Τέσσερις ταινίες έκανε ο Daniel Craig. Το Casino Royale, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε βγει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond, είναι ο γρίφος. Αυτό είναι το ερώτημα, όντως. Στον Tom Hardy, στον Jamie Jordan. Αυτή τη στιγμή. Έλα, πες μας ποιοι είναι. Κοίτα, είναι ο Jamie Dornan που έχει παίξει το 50 Shades of Grey. Ναι. Ο οποίος για μένα μου κάνει πολύ για το ρόλο γιατί είναι low key. Σε αντίθεση με τον Tom Hardy, ο οποίος είναι λίγο πιο aggressive. Είναι λίγο πιο επιθετικός. Πόσο χρονών είναι, ας πούμε, γιατί τώρα έχουν βγει και έχουν πει και το όριο ηλικίας που θα βάλουν για να επιλέξουν τον επόμενο πόλεμο. Πρέπει να είναι μεταξύ 30 και 36, νομίζω, κάπου εκεί. Δεν πρέπει να είναι, νομίζω, πάρα νομίζω πολύ. Νομίζω να ζητούν 30 η αλήθεια 30, είναι. Ναι. Βέβαια, εδώ αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ και τον βλέπω, ο Μαύρος Ίντρις Έλμπα, που είναι πολύ δυναμικός. Είναι μεγάλος, λέει, για το ρόλο. Και ναι. Ο Tom Hardy, που γενικά έχει πάρα πολύ απήχηση στο γυναικείο κοινό και έχει κάνει φανταστικές ταινίες. Ξέρω ότι πιστεύω... αρέσει, το ξέρω, από το γραφείο το συζητάμε. Και ναι. Θα τέριαζε, αλλά τώρα άμα τον αποκλεί λόγω του ότι είναι 45, δεν πρόκειται να σου ταιριάζει ο Tom Hardy για τον James Bond. Ο Daniel Craig, λέει, ήταν 38 όταν ανέλαβε το ρόλο. Ναι, αλλά έχει και αυτό το low key, ξέρεις, το ψυχρό βλέμμα. Πρέπει να έχει και λίγο το class. Καλά. Είναι χαμηλών τόνων, δεν φαίνεται. Ξαναπες low key. Ότι ρε παιδί μου δεν το δείχνει και πολύ. Τι είναι χαμηλό κλειδί, τι δεν καταλαβαίνει. Δημοσταίνει, τι λέει αυτή η γενιά. Εννοώ ρε παιδί μου ότι το βλέμμα του δεν σε αφήνει να καταλάβεις πολλά για το χαρακτήρα του. Καλά, είναι καταπληκτικός ηθοποιός τώρα. Αλλά πρέπει να είσαι λίγο poker face. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι να περάσουμε να δούμε αυτόν από τον Bridgerton, τον οποίο τον ακούω καιρό τώρα. Ναι, και αυτός ωραίο παιδί. Είναι λίγο γλυκανάλατος όμως. Κοίτα, για James Bond να τον βλέπεις να σκαρφαλώνει και να πηδάει από αμάξι σε αμάξι, θα έλεγα όχι. Δηλαδή, ενώ το Tom Hardy που τον έχουμε δει, ας πούμε, και στο Mad Max σε ταινίες πολύ δυναμικές, πιστεύω θα ταιριάζει καλύτερα. Η Georgia ψηφίζει Tom Hardy. Εγώ δεν το κατάλαβα μόλις. Εγώ θέλω Idris Elba. Μαύρο επίσης James Bond δεν έχουμε δει ποτέ και νομίζω ότι ο Ian Fleming που έγραφε το ρόλο, νομίζω ούτε και αυτός το έχει φανταστεί. Αλλά οι εποχές αλλάζουν και έτσι πρέπει να προχωράμε. Εννοείται. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε εδώ, δεν ξέρω πόσα γιώτη έχει ο Πούτιν.
δεν ξέρω, γιατί ακούω το νούμερο 1 ακριβότερο, το νούμερο 2 ακριβότερο. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, το super yacht, λέει, αυτό εδώ που βλέπουμε, το οποίο το έλεγε Graceful, ευγνώμων δηλαδή. Ναι. Το μετονόμασε και το πλέον το όνομά του είναι Φάλαινα Δολοφόνος. Δεν ξέρω αν αυτό, σύν όλων των υπολείπων που μαθαίνουμε για τις αποφάσεις και τις σκέψεις του Πούτιν σε καταφύγιο, έχει λέει κλειστεί εκεί και σκέφτεται για τα πυρηνικά και όλα αυτά που δεν θέλουμε να απευχόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Άλλαξε και το όνομα αυτού του γιότ. Έρχονται και νέες κυρώσεις, το 8ο πακέτο μετά τις προσαρτήσεις των 4 περιοχών στη Ρωσία. Οι κυρώσεις έχουν να κάνουν και με το ρωσικό αέριο και με εμπορικά θέματα και με άλλα ονόματα που προστίθενται. Ο Πούτιν όμως αυτό τώρα το ονομάζει Φάλαινα Δολοφόνο. Έχει εσωτερική πισίνα. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, σε μια τρικλίνια τι θα γίνει, θα φύγει όλη η πισίνα απ' έξω. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Και πώς να υπάρχει εσωτερική πισίνα μέσα. Να, τι εδώ. Φαίνεται περίεργο. 81 λέει μέτρα είναι. Εγώ ρώταγα πριν τον Φίβο σε μέτρα ή πόδια μετρούνται. Τα γιατί μου λέει δεν ξέρω το τελευταίο που είχα. Ναι, το τελευταίο που είχα το μέτραγα σε μέτρα εγώ, αλλά νομίζω σε πόδια το μετράνε. Λοιπόν, εδώ τέλος πάντων αυτό είναι 81 μέτρα και κοστίζει λέει 100 εκατομμύρια δολάρια. Ωραίο είναι. Λοιπόν, και ένα τελευταίο χειροκρότημα για τον μεγάλο καλλιτέχνη και ερμηνευτή, το Σταμάτη τον Κόκοτα, πριν από λίγη ώρα στο νεκροταφείο ζωγράφου και όχι τυχαία, γιατί είχε σχέσεις με τους ζωγράφους ο Σταμάτης Κόκοτας. Εκεί αγαπημένοι φίλοι του, συγγενείς, εκεί του είπαν το τελευταίο αντίο. Αυτό τι ωραίο τραγούδι. Υπέροχο τραγούδι. Καταπληκτικό και βεβαίως θέριαζε και απόλυτα. Νομίζω είναι Γκάτσος Ξαρχάκος, δεν είμαι και σίγουρη, αλλά ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας αφήνει ο Σταμάτης ο Κόκοτας. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους οικείους του και στα παιδιά του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει σήμερα για το επόμενο δίωρο. Εδώ, παρέα θα είμαστε. Δείτε σήμερα στο Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον. Η απίστευτη οδύσσια της μητέρας που κάνει μαθήματα με το γιο της, ελείψη ειδικού δασκάλου. Άγριος καυγάς μεταξύ του διευθυντή του ΕΠΑΛΕ Γάλεο και ενός 16χρονου μαθητή μετά από άτυπη κατάληψη. Για μεροκάματα του τρόμου μιλούν οι καθηγητές. Δείτε όλο το ρεπορτάζ με απευθείας συνδέσεις. Τον καυγατζή πρόεδρο που τα βάζει συνεχώς με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φημολογείται ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Στο top 10 της ημέρας δείτε την γυναίκα που έκανε τατουάζ διάσημους κατά σειροή δολοφόνους. Ανακαλύψαμε και σας παρουσιάζουμε ζωντανά το Σουσάδικο μέσα στην κραταγορά της Αθήνας. Και αφιέρωμα στους μεγάλους έρωτες που προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερα σκάνδαλα, τα οποία και συζητιούνται ακόμη. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που πραγματικά μας άγγιξε πάρα πολύ, μας συγκίνησε πάρα πολύ. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και με μια μητέρα, μια μάνα που για να στηρίξει το παιδί της έγινε ξανά μαθήτρια της πρώτης δημοτικού, παρακολουθώντας όλο το σχολικό ωράριο, προκειμένου το 6,5 ετών παιδί της, το οποίο έχει προφανώς κάποια κινητικά προβλήματα, τώρα θα μας τα πει και θα μας τα εξηγήσει, να μπορέσει να παρακολουθεί το σχολείο του, την τάξη του και να μην νιώσει τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και θα μας πείτε κιόλας τι έχει συμβεί και αναγκαστήκατε, κυρία Μόρφη Παπαδοπούλου, να ακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και ξέρω βέβαια ότι έχετε και μια έτσι αισιόδοξη εξέλιξη, γιατί περιμένετε και μια απάντηση αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Παιδείας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσω από αυτό. Η εξέλιξη είναι ότι χθες ο κύριος Κόψης βγήκε και είπε ότι μέχρι αύριο θα εμφανιστεί άτομο. Απλά θα ήθελα λίγο να διευκρινίσω ότι δεν έγινε όλο αυτό λόγω της ευαισθητοποίησης του Υπουργείου Παιδείας, αλλά λόγω της κινητοποίησης της δικής μου και του άντρα μου. Να τα πάρουμε από την αρχή, κυρία Παπαδοπούλου, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω ότι προφανώς το Υπουργείο οφείλει σε τέτοιες περιπτώσεις παιδιών να έχει ένα ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Προφανώς εσείς έχετε κινητοποιηθεί ως γονείς. Δεν ξέρω αν
αυτό που διαβάζω ευσταθεί ότι στο συγκεκριμένο σχολείο δεν είναι μόνο η περίπτωση του γιου σας, που ενδεχομένως είναι η πιο βαριά, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτό το βοηθητικό προσωπικό. Ναι, είναι άλλα τρία παιδιά, με πιο βαρύ το δικό μου το παιδί γιατί είναι σε καρότσι. Mm-hmm. Τα άλλα τρία παιδιά έχουν αστάθεια, αλλά δεν μπορούν να είναι αυτόνομα, να είναι μόνα τους σε αυτό το σχολικό το χώρο. Εσείς πώς αποφασίσατε, τι έγινε, υπήρχε... Μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Είχε προβλεφθεί ναι. ο άνθρωπος αυτός, το βοηθητικό προσωπικό, αλλά δεν είχε έρθει. Τι έγινε και ξαφνικά αποφασίσατε εσείς όταν χτύπησε το πρώτο σχολικό κουδούνι να μπείτε μέσα στις τάξεις μαζί με το παιδί? Λοιπόν, μία εβδομάδα πριν τον αγιασμό δεν παρουσιάστηκε άτομο να δηλώσει ότι ήρθε για το σχολείο μας, για τα παιδιά που πρέπει να είναι. Mm-hmm. Πήρα τηλέφωνο στην πρωτοβάθμια, δεν γνωρίζανε κάτι, γιατί δεν παρουσιάστηκε το λόγο δηλαδή. Μάθαμε εν τέλει την Παρασκευή, να το πω έτσι, δηλαδή λίγες μέρες πριν τον αγιασμό, ότι το άτομο αυτό παραιτήθηκε. Οπότε μαζί με τον άντρα μου πήγαμε στην πρωτοβάθμια να δούμε τι θα γίνει. Πήγαμε στην περιφέρεια Γενικής Διεύθυνσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Μας υποσχέθηκαν ότι τουλάχιστον στον αγιασμό θα έρθει ένα άτομο. Όντως, την ημέρα του αγιασμού τη Δευτέρα είχε έρθει ένα άτομο. Mm-hmm. Βέβαια, δεν γίνεται να είναι για τρία παιδιά, για τέσσερα παιδιά εννοείται. Οπότε, με τη σύμφωνη γνώμη της διευθύντριας και του συλλόγου καθηγητών, ναι. μου είπαν αν μπορώ να είμαι μαζί του. Κυρία Παπαδοπούλου, το παιδί σας είναι πρώτη δημοτικού. Ναι. Δηλαδή, τώρα ουσιαστικά ξεκινάει το σχολείο. Ναι, πρώτη δημοτικού. Πόσο σημαντικό ήταν για εσάς να μην σταματήσει, να μην διακοπεί αυτό που ενδεχομένως το είχατε προετοιμάσει, ότι θα πάει στο σχολείο, ότι θα είναι με τους συμμαθητές του? Είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδάκια περιμένουν να πάνε στο σχολείο, να κάνουν καινούργιες παρέες. Οπότε πώς θα το στερούσα? Και εσείς μπήκατε στη διαδικασία να κάθεστε δίπλα του σε όλες τις ώρες του μαθήματος. Μαθήτρια. Και όπως λέτε. Και τις 6 ώρες τα και πάντα. Τις 6 ώρες. Υπάρχει και άλλη περίπτωση γονέα που δεν μπορούσε να το στηρίξει με την παρουσία του εκεί και πλήρωνε άλλο άνθρωπο ώστε να έχει δίπλα του για να μπορέσει να παρακολουθεί το μάθημα. Άλλη περίπτωση. Μάλιστα. Ναι, ισχύει. Το άλλο παιδάκι είναι έτσι, με ιδιωτικό. Μάλιστα. Εμείς τώρα. Με αφορμή εσάς, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και επειδή προφανώς αυτό πρέπει να έχει μια πρόβλεψη, την οποία ενδεχομένως έχει, αλλά δεν εφαρμόζεται για κάποιους λόγους όπως μας περιγράφεται. Και αυτό ήταν πάρα πολύ συγκινητικό από τη δική σας την πλευρά. Το ανοίγουμε γιατί θέλουμε να δίνουμε μια στήριξη σε όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα. Άρα τώρα πού έχετε μείνει, θα έρθει άτομο? Λοιπόν, ναι, μας είπαν ότι μέχρι αύριο θα έρθει άτομο. Απλά εγώ θέλω να πω mm-hmm. ότι δεν είναι μόνο το δικό μας το σχολείο, είναι πάρα πολλά σχολεία και αυτό πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα σχολεία και να μην γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή, του χρόνου που θα πάμε Δευτέρα θα έχουμε τα ίδια. Ακριβώς. Πρέπει η νομοθεσία αυτή να αλλάξει. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλοί γονείς. Εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία, μπόρεσα, βγήκα να ακούσετε και η φωνή μου. Mm-hmm. Υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Οπότε ζητώ αυτό. Θερμή παράκληση να αλλάξει η νομοθεσία και να μην τυραννιούνται άλλο οι γονείς. Φτάνουν όλα αυτά που τραβάμε με όλα αυτά που γίνονται. Σας ευχαριστούμε αυτό. Πολύ. Και είμαστε κοντά σας, να ξέρετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή ευχαριστώ σχολική πολύ. Χρονιά εύχομαι. Λοιπόν, στα σχολεία θα παραμείνουμε, αλλά σε άλλου τύπου, γιατί είχαμε επεισόδια, ένταση, αλληλομηνύσεις και τι ακριβώς συμβαίνει, Φίβο, στο ΕΠΑΛ Εγάλεο. Είναι ένα σχολείο που, από ό,τι φαίνεται, έχει ξαναπασχολήσει με επεισόδια. Ακριβώς, Μάριον, πρόκειται για το δεύτερο ΕΠΑΛ του Εγάλεο, mm-hmm. όπου εχθές το πρωί είχαμε ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο μεταξύ του λυκειάρχη και ενός 16χρονου μαθητή, το οποίο σημειώθηκε για δύο λόγους. Πρώτον, οι μαθητές του σχολείου θέλησαν να κάνουν κατάληψη και ο διευθυντής πήγε να κλειδώσει την πόρτα, την είσοδο του σχολείου. Και κατά δεύτερον, την Δευτέρα, μια μέρα πριν δηλαδή, υπήρξε σύσκεψη των καθηγητών με θέμα την αποβολή του 16χρονου μαθητή λόγω της κακής συμπεριφοράς του.
Σύμφωνα λοιπόν. Πιάστηκαν στα χέρια δηλαδή. Με μαρτυρίες πιάστηκαν στα χέρια. Διευθυντής και μαθητής. 16χρονος μαθητής. Και κατέληξαν και οι δύο στο τμήμα. Ακριβώς. Ο μαθητής επιχείρησε να πάρει. Για να ανοίξουμε την εικόνα, παρακαλώ. Συγγνώμη, Βρεφίβο, αλλά έχουμε και τον αγαπητό Ταγκαλία εκεί, τον συνάδελφο, να ανοίξουμε την εικόνα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο κοντά σας. Έλα. Ο μαθητής λοιπόν Μάριον επιχείρησε να πάρει το κινητό του Λυκειάρχη. Τον κυνήγησε ο Λυκειάρχης και σύμφωνα με τον ίδιο τον μαθητή του έκανε κεφαλοκλείδωμα για να πάρει το κινητό. Στη συνέχεια, μάλιστα. Ο μαθητής πήγε να πάρει από την τσέπη του Λυκειάρχη, το έτσι όπως λέει το κινητό του. Στη συνέχεια, προσπάθησε να τον γρονθοκοπήσει, σπάζοντας μάλιστα μία τζαμαρία και τραυματίστηκε στο χέρι του. Χρειάστηκε μάλιστα να κάνει και ράματα. Στο σημείο έφτασε η αστυνομία, συνέλαβε και τον μαθητή. Και τον διευθυντή, ο οποίος κρατείται. Το σχολείο παραμένει σήμερα κλειστό. Παραμένει κλειστό. Επίσης, υπήρξε και μια στάση των καθηγητών σε μια ένδειξη, όπως θα μας πει τώρα ο αγαπητός Σταγκαλής. Έχει κοντά του και τον κύριο Θοδωρή Κατσονόπουλο. Το λέω σωστά. Είναι ο πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής. Καλησπέρα και στους δυο σας. Έλα, αγαπητέ. Καλό μεσημέρι, Μάριον. Ναι. Βρισκόμαστε έξω από το δεύτερο ΕΠΑΛ εδώ στο ΕΓΑΛΕΟ, που σήμερα δεν πραγματοποιούνται μαθήματα. Καθώς το σωματείο της Β' ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ έχει προχωρήσει σε μια στάση εργασίας. Και αυτό για να συμπαρασταθεί στην κράτηση του διευθυντή. Μαζί μας είναι ο κύριος Κατσονόπουλος, είναι ο πρόεδρος της Β' ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής. Κύριε Κατσονόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο δεύτερο ΕΠΑΛ, γιατί ακούσαμε για κάποια μεροκάματα του τρόμου. Καταρχάς, να πω ότι σήμερα το σχολείο δεν λειτουργήσε. Εμείς υποστηρίζουμε την απόφαση των καθηγητών του σχολείου. Την ομόφωνη απόφαση των καθηγητών του σχολείου για την που συμπαραστέκονται και εμείς μαζί στην άδικη κράτηση του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Πέρασε σήμερα την πόρτα του εισαγγελία. Πώς συνέβη, κύριε Κατσονόπουλο, όμως ο τραυματισμός του παιδιού του 16χρονου και βρέθηκε με ράγματα. Θέλω να κάνω μερικές επισημάνσεις. Άκουσα τον συνάδελφό σας. Είπε κάποια πράγματα για το συμβάν. Καταρχάς, δεν επιχείρησε. Επιχείρησε και το πήρε το κινητό του διευθυντή. Ναι. Ο διευθυντής ακολούθησε τον μαθητή για να πάρει το κινητό του. Στη συνέχεια, αφού πιάνει τον μαθητή, ο διευθυντής, ο μαθητής, εγώ δεν ήμουν αυτόπτης μάρτυρας, ούτε είμαι καθηγητής σχολείου, μεταφέρω τις μαρτυρίες των συναδέλφων μου. Μάλιστα. Ναι. Στη συνέχεια, έπιασε ο μαθητής τον καθηγητή, τους και σε τα ρούχα. Αυτό το είδα και εγώ που πήγα στο αστυνομικό τμήμα. Εν συνεχεία, αφού τους χωρίζουν, ο μαθητής κατευθύνθηκε πάλι απειλητικά στον διευθυντή και τον γρονθοκόπησε. Και αφού απομακρύνθηκε με παρέμβαση των συναδέλφων και των παριστάμενων μαθητών, ναι, ο μαθητής έριξε μια γροθιά, δυνατή γροθιά στην τζαμαρία, στην τζαμαρία και προκάλεσε. Κύριε Κατσονόπουλε, να καταλάβω κάτι, γιατί θέλω να πω ότι φροντίστηκε από. Φροντίστηκε από τους καθηγητές του σχολείου, γιατί υπάρχει και νοσηλευτική στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ. Ναι. Και φροντίστηκε από τους καθηγητές του σχολείου. Συνόδευσε το μαθητή με το ασθενοφόρο στο κρατικό Νίκαιας η συνάδελφο σχολική νοσηλεύτρια. Και εν συνεχεία πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Κύριε Κατσονόπουλε, είναι ένα σχολείο που προφανώς υπάρχει μια συνεχής ένταση. Μπορείτε να μας μεταφέρετε τι συμβαίνει εκεί, γιατί μιλάμε για παιδιά 15-16 χρονών. Τι τα προκαλεί όλα αυτά? Και βλέπουμε και εικόνες που εδώ πέρα έχουμε εξασφαλίσει. Mm-hmm. Βλέπουμε σκηνές, μηχανάκια να βγαίνουν από το σχολείο, να μετακινούνται οι κάδοι μέσα. Τι συμβαίνει εκεί? Εγώ θα πω ότι, εντάξει, εδώ πέρα είναι πολύ έντονο το φαινόμενο, αλλά υπάρχει σε πολλά σχολεία, όχι μόνο στις περιοχές, πανελλαδικά, αυτή η έξαρση της ενδοσχολικής βίας. Προφανώς η πανδημία, η μη κανονικότητα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων όλο αυτό το διάστημα έχει προδοτήσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι. Και εδώ στο δεύτερο ΕΠΑΛ είχαμε, αν θυμάστε, και πέρσι παρόμοιο περιστατικό. Μα το να έρχονται στα χέρια τώρα διευθυντής και μαθητής και μετά νομίζω συνελήφθησαν και οι γονείς του 16χρονου. Συνελήφθησαν και αφήθησαν ελεύθεροι, ναι, μετά από λίγο. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε κεφαλοκλείδωμα του διευθυντή στον 16χρονο μαθητή, όπως κατέθεσε ο ίδιος? Υπάρχουν και μαρτυρίες από όσο μαθαίνω. Ναι, λέω και πάλι, το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει, όπως ισχυρίζονται και από την άλλη πλευρά, ότι δεν υπήρχε κεφαλοκλείδωμα. Και εμένα ο ίδιος ο διευθυντής που βρέθηκα χθες στο αστυνομικό τμήμα μου έδειξε ακριβώς πώς έπιασε τον μαθητή.
Να το πάμε πάλι, λίγο παρακάτω, κύριε Κατσανόπουλε, γιατί μιλάμε αυτό για ένα περιστατικό το οποίο είναι πολύ σοβαρό βεβαίως, αλλά από την άλλη καταλαβαίνω βεβαίως και επιμένω πώς εξηγείται ότι υπάρχει αυτή η ένταση στο συγκεκριμένο σχολείο. Όχι ότι είναι το μοναδικό, αλλά γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Δηλαδή θα ήθελα να μου πείτε πώς θεωρείτε ότι πρέπει να διευθετηθεί αυτή η κατάσταση και να επέλθει μια σωστή λειτουργία. Ωραία, στο σχολείο. Ωραία. Ακριβώς. Και οι συνάδελφοι αυτό θέλουν, για να μπουν στις τάξεις. Θέλουν μια ομαλή λειτουργία και εύρυθμη λειτουργία στο σχολείο τους. Για το λόγο αυτό και εμείς κηρύξαμε τη στάση εργασίας και θα την κηρύσουμε για όσο διάστημα χρειαστεί για να υποστηρίξουμε τους συναδέλφους μας. Και αυτός είναι ένας τρόπος διαμαρτυρίας και προς το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει. Γιατί τόσο καιρό παρουσιάζονται τέτοιου είδους βίες συμπεριφορές. Είναι συγκεκριμένες ομάδες που το κάνουν αυτό, μπορούν, που προκαλούν τα επεισόδια, κύριε Κατσανόπουλε, ή δεν μπορούν να επιτελέσουν τάξεις από διαφορετικά άτομα κάθε φορά. Είναι συγκεκριμένα πρόσωπα, παιδιά που δημιουργούν τις φασαρίες, ή κάθε φορά είναι μια καινούργια ιστορία, για να καταλάβουμε. Κοιτάξτε, να δείτε, πάλι όπως μεταφέρθηκε, μιλώντας για το συγκεκριμένο μαθητή, και για ποιο λόγο έγινε και ο σύλλογος της Δευτέρας, ο σύλλογος δασκόντων της Δευτέρας, με θέμα την αποβολή του από τη σχολική μονάδα, είχε παρουσιάσει άλλες 2-3 φορές τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Είχε δει πάλι, νομίζω, τον διευθυντή και καθηγητή του σχολείου, αν δεν κάνω λάθος, ή τον διευθυντή μόνο. Ο συγκεκριμένος μαθητής τώρα λέτε. Ο συγκεκριμένος μαθητής. Μάλιστα. Για το λόγο αυτό, τέλος πάντων, έγινε η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων της Δευτέρας. Η κατάληψη, γιατί θα γινόταν, Φίβο? Δεν το γνωρίζω αυτό. Κύριε Κατσανόπουλε, ξέρετε εσείς, γιατί από εκεί δεν ξεκίνησε η όλη ιστορία. Πήγαιναν τα παιδιά να κάνουν κατάληψη, αφορμή, ναι. Ήταν και αυτό μια αφορμή. Επιχειρήθηκε να κλείσει το σχολείο, να γίνει κατάληψη. Και ξέρω ότι ο διευθυντής και οι καθηγητές με διάλογο προσπάθησαν να πείσουν τα παιδιά. Μάλιστα. Να μην κλείσουν το σχολείο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσανόπουλε, αγαπητές, σας ευχαριστώ πολύ. Φίβο, θα τα πούμε στη συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Τώρα, θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα όμως οι διαγωνισμοί μας. Κοιτάξτε, τρέχει από τη Δευτέρα, θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή. Και μήπως είστε εσείς, γιατί δύο τυχεροί διεκδικούν από ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα. Κοιτάξτε, γιατί αυτό είναι ένα δώρο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί θα σας βοηθήσει να γλιτώσετε φουσκωμένους λογαριασμούς. Θερμοσύμφωνα 160 λίτρα, δηλαδή για τετραμελή οικογένεια, από τη MyTherm. Η MyTherm είναι μεγάλη ελληνική βιομηχανία, η οποία παράγει και διαθέτει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας. Και τώρα έρχεται και πρωτοπορεί, φέροντας στην ελληνική αγορά τους νέους υβριδικούς ηλιακούς συλλέκτες ηλιάνθους, που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και θερμική. Οπότε γλιτώνετε και μειώνετε το κόστος του ρεύματος, της θέρμανσης, του ζεστού νερού για πολλά πολλά χρόνια. Μπείτε στο 14999 στον πενταψήφιο αριθμό, είτε με μήνυμα είτε τηλεφωνώντας, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Και βεβαίως, για να ρίξουμε μια ματιά στο μεγάλο δώρο εδώ του σταθμού, του Open, το παίζω το 208. Ξέρετε τον τρόπο, στον ίδιο πενταψήφιο αριθμό. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και στο διαγωνισμό, μήπως είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή για το μεγάλο αυτό δώρο και πανέμορφο αυτοκίνητο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και θα εστιάσω ιδιαίτερα σε μια ιστορία αγάπης που εκτυλίχθηκε στο Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο, έτσι, σε αυτό που παίζει σε όλους τους χάρτες αυτή τη στιγμή, και ακούμε τις απειλές να εξφενδονίζονται και να έρχονται από παντού, όμως οι λαοί πραγματικά από αυτή την ιστορία φαίνεται ότι δεν έχουν διαφορές. Εδώ είμαστε, ελάτε στην παρέα μας, μέρα μεσημέρι, μέχρι τις 4 κοντά σας, και από σήμερα που φθινοπόριασε και για όλοι στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, με χαμόγελο, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με τον ίδιο τρόπο χαμογελάμε στην είδηση που αρχίζει και αχνοφαίνεται ότι ο Ντόναλτ Τραμπ μπορεί να ξαναβάλει, λέει, υποψηφιότητα για πρόεδρος στις επόμενες εκλογές, Φίβο μου. Είναι πιθανό, δυστυχώς. Είναι πιθανό, δεν ξέρω. Αυτά θα μας τα πει
πει καλύτερα τώρα και ο Γιώργος ο δάσκαλος από την αίθουσα σύνταξης, γιατί Γιώργο μου μαζί με όλα τα υπόλοιπα καλησπέρα. Συνεχίζεται κι αυτός ο αέναος πόλεμος του Τραμπ με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ό,τι τον ενοχλεί, ό,τι δεν το συμφέρει, είναι fake news. Είναι fake news, και βέβαια. Τους κλείνει τα μικρόφωνα. Και τα κανάλια είναι διεφθαρμένα. Και τώρα, τώρα ζητάει και από το CNN πόσα βέβαια. Εκατομμύρια δολάρια, γιατί λέει τι. 75 εκατομμύρια δολάρια, γιατί τον έχουν συκοφαντήσει όλο αυτόν τον καιρό, λέει, ναι. Και σαμποτάρουν την πιθανή υποψηφιότητά του για το 2024. Δεν έχει αποκαλύψει κάτι ο ίδιος ακόμα. Ναι, αλλά... θα μαθαίνουμε από οικογενειακό περιβάλλον και αυτός δεν διαψεύδει. Ε? Το γνωστό περιβάλλον. Το γνωστό περιβάλλον, για έλα λίγο. Αλλά... ναι. Μιλάμε για μια σχέση αγάπη και μίσους ανάμεσα στα μέσα στην Αμερική και στον Ντόναλντ, γιατί να θυμίσουμε εδώ ότι... Είναι Ντόναλντ Τραμπ, γιατί υπάρχει κι άλλος Ντόναλντ. Ο Ντάγκ, ναι, βέβαια. Εγώ δεν είπα τίποτα, πάμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν από τα αγαπημένα παιδιά των μέσων της Αμερικής, όλων των μέσων της Αμερικής. Όσο τον είχαν ως τον αυτοδημιούργητο, μεγιστάνα και τα ρέστα. Ναι. Τον παρουσίαζαν ακριβώς έτσι ως αυτοδημιούργητο μεγιστάνα, αλλά δεν έλεγε κανείς ότι τα λεφτά του τα κληρονόμησε από τον μπαμπά του και τις επιχειρήσεις του. Και αυτό είναι μια ωραία διαφορά. Από όλα τα μέσα θέλω να τονίσω, από τους New York Times που του επιτίθονται τώρα, μέχρι το Newsweek, δημοκρατικά και ρεπουμπλικανικά, όλα τα μέσα αγαπούσαν τότε τον Ντόναλντ Τραμπ. Προ-προεδρίας, ναι. Προ-πολιτικής, πριν βγει όμως και αυτός και αρχίζει να τους κατηγορεί για fake news, να τους κατηγορεί για διαφθορά και ότι είναι το μεγαλύτερο κακό που έχει η Αμερική. Ακούστηκαν και αυτά. Ναι, βέβαια εντάξει, για να πώς έκλεισε το κεφάλαιο, αν θυμηθούμε και τι έγινε στο Καπιτόλιο και πόσο επένεσε ο Ντόναλντ Τραμπ όλη αυτή την απίστευτη εικόνα. Μία μαύρη σελίδα, έτσι. Μία μαύρη σελίδα και εκεί μάλιστα ήταν και η στιγμή που έχασε και την αγαπημένη του επαφή με το Twitter, έτσι δεν είναι, ήταν Γιώργο. Η στιγμή που το Twitter τον μπλόκαρε εντελώς και ολοκληρωτικά έκλεισε εντελώς τον λογαριασμό του μετά από λίγο, γιατί δεν αναγνώρισε κιόλας και το... αποτέλεσμα των εκλογών μέσα από διάφορα tweet που έβαλε. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, να μην επενέσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι οι ψηφοφόροι του. Δηλαδή, κατά τα ψέματα, αυτοί είναι που τον έχουν ψηφίσει και που τον φέρανε και πρόεδρο. Το θέμα είναι ότι αυτός τώρα δεν είναι πλέον πρόεδρος, αλλά κατά γενική ομολογία όλο αυτό που έκτιζε και όλη αυτή τη συνωμοσιολογία και όλο αυτό που το είδαμε εν μέρη και σε στρατό μέσα στο Καπιτόλιο, έτσι, αυτό έχει μείνει. Ο Τραμπισμός, λέει, ο Τραμπ έφυγε, ο Τραμπισμός έμεινε και είναι το ανησυχητικό. Αλλά πάμε να δούμε το βίντεο που έχεις ετοιμάσει με τα πριν και τα τωρινά. Πάμε. You in the center, why don't you turn your camera? Are you... That's enough, put down the mic. This sleazy guy right over here from ABC, he's a sleaze. If I may ask one other question, Mr. President, if I may... That's enough. But you don't even know what you're talking about. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του δικτύου CNN, αξιώνοντας αποζημίωση 475 εκατομμυρίων δολαρίων, προσθέτοντας ακόμα ένα επεισόδιο στον πόλεμο με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Την ίδια στιγμή, βιβλίο της δημοσιογράφου των New York Times, Maggie Haberman, αποκαλύπτει παρασκήνια από την προεδρία Τραμπ, όπως ότι οι τουαλέτες του Λευκού Οίκου βούλωναν συνέχεια, καθώς ο πρόεδρος συνήθιζε να πετάει εκεί έγγραφα που έπρεπε όμως να είχαν αρχειοθετηθεί. Ο πόλεμος είχε ξεκινήσει από νωρίς. Ο Τραμπ στήριξε μεγάλο μέρος της προεκλογικής του καμπάνιας κατηγορώντας συγκεκριμένα κανάλια και εκδοτικούς ομίλους. Αυτοί απάντησαν με αποκαλύψεις πορνοστάρ για τον υποψήφιο, αλλά και απαξιωτικές δηλώσεις του για τις γυναίκες. Με ένα tweet του, τον Φεβρουάριο του 2017, έγραψε με κεφαλαία πως τα media των fake news είναι ο εχθρός της Αμερικής και κατονόμασε κιόλας ποιους εννοεί. New York Times, CNN, NBC, ABC και CBS. Από τον πόλεμο βέβαια εξαιρούνταν το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, το οποίο... Θα γίνει παρακάτω. Τώρα προχωράμε. Η δισιογραφία της ημέρας. Φίβος Παπαδάκης εδώ κοντά μου. Τι έχει γίνει τελικά, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, τι θα γίνει με την αντιμετώπιση της ηλεκτρικής ενέργειας, τι αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα τι μας είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Πριν από λίγο, Μάριον, είχαμε αλλαγή πλεύσης από την Κομισιόν, καθώς η Φόντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοίνωσε πως θα μπει ένα προσωρινό πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου.
Ιερίου. Να πούμε πως πρόκειται για μια λύση που την έχουν προτείνει ήδη 15 κράτη ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα. Πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο, όπως είπε η Φόντερ Λάιεν, μέχρι να αποφασιστεί και να θεσπιστεί ένας νέος ευρωπαϊκός δείκτης στις τιμές του φυσικού αερίου. Να πούμε πως αυτά γίνονται εν ώψη και της άτυπης συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που θα λάβει χώρα αύριο και μεθαύριο στην Πράγα, όπου θα έχουμε και νέες ανακοινώσεις, φαντάζομαι. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα το πρωί παρακολουθήσαμε μπροστά στις κάμερες μια απόπειρα ληστείας στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Μάριον, θύμισε ταινία, θα πω εγώ. Ήταν μια κινηματογραφική απόπειρα ληστείας που έλαβε χώρα στην οδό Μοναστηρίου στην Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν τέσσερις δράστες μπούκαραν σε ένα κατάστημα κινητών τηλεφώνων και μάλιστα κράτησαν ομήρους και κάποιους υπαλλήλους. Στη συνέχεια κατέβασαν τα ρολά και μάλιστα πέταξαν και το τηλεκοντρόλ των ρολών έξω. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, έφτασαν άντρες τόσο της Δίας όσο και της ΟΠΚΕ και μετά από διαπραγματεύσεις οι αστυνομικοί μπήκανε μέσα, πέρασαν χειροπέδες και στους τέσσερις. Τελικά και στην ήταν τέσσερις οι δράστες. Είχαν όπλο. Πάνω τους, Μάριον, μαχαίρια. Είχαν και ένα αεροβόλο όπλο, το οποίο μάλιστα επιχείρησαν να κρύψουν μέσα στο καζανάκι της τουαλέτας. Το οποίο στη συνέχεια βρέθηκε. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή οτιδήποτε. Ναι. Έτσι, πρωινή ώρα τώρα αυτά. Κέντρο πόλης. Πρωί, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση που αφορά. Είναι εργατικό ατύχημα. Αυτό τι έχει συμβεί. Ναι, Μάριον, είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα τελικά στο Μενίδη. Κατέληξε ο άνθρωπος. Δυστυχώς. Σε μια αποθήκη γνωστού ιντερνετικού σούπερ μάρκετ. Εκεί λοιπόν ένας 38χρονος έκανε εργασίες τοποθέτησης μέσα στην αποθήκη και εκεί υπήρχαν και κάποια ηλεκτρικά ράφια τα οποία υποχώρησαν με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσουν αντικείμενα μεγάλου βάρους. Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο και μετά από λίγο δυστυχώς κατέληξε. Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν τώρα και σε αυτή την υπόθεση άγριας κακοποίησης στην Κόρινθο, την οποία παρακολουθούμε πραγματικά με κομμένη την ανάσα ότι όντως συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όμως ναι. Συμβαίνουν, δυστυχώς. Και βγαίνουν, Μάριο, νέα στοιχεία στο φως. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, ο λόγος της επίθεσης και του βιασμού του 33χρονου προς την 28χρονου, του φερόμενου λοιπόν ως δράστη, ήταν επειδή δεν του άρεσε ο νονός της κόρης τους. Ο νονός που θα βάφτιζε το 2,5 ετών κοριτσάκι τους. Να πούμε πως οι δυο τους βρίσκονταν σε διάσταση και η γυναίκα έχει καταγγείλει πως βιοπραγούσε εναντίον της και στο παρελθόν. Αυτός, Μάριον, ήταν και ο λόγος που είχε φύγει από το σπίτι τους η γυναίκα. Είχε εγκατασταθεί στο πατρικό της με τα δύο παιδιά της, ένα κοριτσάκι 2,5 ετών και άλλο ένα 5 ετών. Και η βάφτιση ήταν προγραμματισμένη να γίνει την προηγούμενη Κυριακή. Με νονό τελικά τον αδελφό της κοπέλας. Αυτό λοιπόν δεν άρεσε στον 33χρονο και όπως μαθαίνουμε ήταν και ο λόγος που επιτέθηκε. Είχε καταναλώσει μάλιστα προηγουμένως και πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Πραγματικά, είχαμε βέβαια και τον δικηγόρο του εχθές που δεν. Ο οποίος είναι προφυλακισμένος, να πούμε έτσι. Ο οποίος δεν δέχεται τίποτα από όλες αυτές τις. Καμία από αυτές τις κατηγορίες. Μόνο ότι υπήρχε, λέει, ένας ξυλοδαρμός. Δεν ήθελε τον ονό, γιατί ο αδελφός, επειδή είχε μάθει το τι συνέβαινε στο σπίτι, έτσι όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, την είχε έλεγε να πάρει διαζύγιο. Να αποχωρήσει ακριβώς από τη σχέση αυτή. Ναι. Και να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουν και οι συγγενείς της κοπέλας και οι καταθέσεις αυτές θα ρίξουν και περισσότερο φως στην απίστευτη. Αυτήν την υπόθεση. Τι γίνεται τώρα με το ωράριο στα καταστήματα και τη μείωση που ακούστηκε για τη μείωση της ενέργειας, της κατανάλωσης ενέργειας. Υπάρχουν, Μάριον, σκέψεις από εμπορικούς συλλόγους ανά τη χώρα, αρχής γενομένης από την Θεσσαλονίκη, να μειωθεί το ωράριο των καταστημάτων για 2 ώρες, δηλαδή αντί να κλείνουν στις 9, να κλείνουν στις 7 ή στις 8, με στόχο την μείωση του ενεργειακού κόστους. Να πω ενδεικτικά πως το κόστος της ενέργειας στα καταστήματα αυξήθηκε κατά 85% κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια και το κόστος αυτό αποτελεί πάνω από το 36% του τζίρου που κάνουν τα καταστήματα. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που υπήρχαν αυτές οι σκέψεις να μειωθεί το ωράριο και μάλιστα να πούμε πως ο Εμπορικός Σύλλογος των Αθηνών επίσης συμφωνεί με την μείωση αυτή, θέτοντας όμως κάποια
standards. Δηλαδή, με υπουργική απόφαση να αφορά το σύνολο των καταστημάτων, να συνδυαστεί με μια επιδότηση ρεύματος, το μέτρο αυτό να έχει περιορισμένη ισχύ όσο δηλαδή διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση, και τέλος να υπάρχει η δυνατότητα ευέλικτης εργασίας στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μην χάσουν, να μην μειωθούν μάλλον οι αποδοχές τους. Είναι για ένα θέμα ανταγωνισμού, βέβαια, γιατί τα μικρά καταστήματα δεν έχουν την ίδια δυνατότητα με τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες εταιρείες. Και να πούμε πως κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως δεν θα εφαρμοστεί ένα τέτοιο μέτρο. Βέβαια, αυτή την ώρα υπάρχει σύσκεψη μεταξύ των εμπορικών συλλόγων και του Άδωνη Γεωργιάδη και αναμένουμε αποφάσεις σε πολύ λίγο. Μάλιστα. Και πάμε και σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα πάμε, Μάριον, στον Ισημερινό. Στις φυλακές που βρίσκονται στην πόλη Λατακούγκα, πρόκειται για τις μεγαλύτερες φυλακές της χώρας, μια χώρα 18 εκατομμυρίων πολιτών, συγγνώμη. Μια χώρα, Μάριον, όπου βρίσκεται ανάμεσα από την Κολομβία και το Περού και που αποτελεί ουσιαστικά τον κόμβο για την διακίνηση κοκαΐνης σε Ευρώπη και Αμερική. Στις φυλακές αυτές, λοιπόν, στις οποίες μέσα βρίσκονται πολλές συμμορίες και πάρα πολλοί κρατούμενοι, είχαμε από την Δευτέρα μία εξέργεση, θα πω εγώ, μία μάχη μεταξύ συγκρούσεις μεταξύ των συμμοριών, και ο τραγικός απολογισμός είναι μέχρι στιγμής 15 νεκροί και τουλάχιστον 33 τραυματίες. Ενώ ανατριχύλα προκαλεί το γεγονός πως πολλά πτώματα βρέθηκαν με κομμένα τα άκρα τους, ακροτηριασμένα. Εικόνες που προκαλούν σοκ. Να πούμε πως έχουν επιχειρήσει 600 αστυνομικοί και στρατιωτικοί για να επιβληθεί η τάξη και να ανακτηθεί ο έλεγχος του καταστήματος κράτησης. Μάλιστα. Πρόκειται για εικόνες έτσι πολύ σοκαριστικές. Και από την άλλη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στην Καλιφόρνια έχουν επικηρύξει serial killer, ο οποίος όμως έχει θύμα, το περίεργο αυτό είναι στην είδηση που διάβασα, έχει θύματα άντρες. Μοτίβο, Μάριον, ναι. Πρόκειται για έναν serial killer, ο οποίος δρά στην πόλη Στόκτον της Καλιφόρνια, ναι. Και μάλιστα έχει δολοφονήσει 6 ανθρώπους μέσα σε ένα διάστημα άντρες. 3 μηνών, από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα. Τώρα, το επαναλαμβανόμενο μοτίβο που προκαλεί έτσι εντύπωση του δολοφόνου αυτού είναι πως τα θύματά του είναι όλοι άνδρες, ηλικίας από 21 έως 54 ετών. Mm-hmm. Οι δολοφονίες του έχουν γίνει όλες νυχτερινές ή τις πρώτες πρωινές ώρες, και μάλιστα τα θύματά του πριν τα δολοφονήσει τα παρασέρνει πρώτα σε ερημικά δρομάκια. Έχει επικηρυχτεί με 95.000 δολάρια. Μάλιστα. Ο τρόμος και βλέπουμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο όπου φαίνεται, μάλιστα, εδώ ο δολοφόνος. Α, είναι από κάμερα ασφαλείας τον ασφαλείας, έχουν εντοπίσει. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε και την είδηση, φίβο μου, για τη Φωκίδα, όπου από νωρίτερα υπήρχε ένα συναγερμός για την κατάρρευση στο ΑΣΤΑ, μεταλλεία της Βάριανης. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στην Μαρία Τιγκατσί και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια και μετά θα πάμε στην είδηση αυτή από τη Φωκίδα. Έλα, Μαρία. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, σε ένα σχολείο. Εγώ θα το χαρακτηρίσω σχολείο του τρόμου, γιατί μέσα βρέθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα οχές. Βλέπουμε και τα πλάνα από τον υπηαγωγείο. Αυτά είναι πλάνα αρχείου, τα φίδια, έτσι. από τη μία πλευρά, ναι. Από την άλλη πλευρά είναι τα πλάνα του σχολείου. Ναι, ναι. Νηπιαγωγείο, λοιπόν, στο Λαγκαδά. Η δεύτερη φορά που βρίσκονται φίδια μέσα στο σχολείο. Πάρα πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά τα οποία πήγαιναν εκεί για να κάνουν τα μαθήματά τους. Τελικά το σχολείο παραμένει προσωρινά κλειστό και εξετάζεται αν θα γίνει με την κατάστασή του. Αν τα παιδιά δηλαδή θα πάνε σε κάποιο άλλο κτίριο προκειμένου να συνεχίσουν τη σχολική χρονιά. Αστείο, γιατί θέλει πολύ προσοχή. Φοβούνται ότι υπάρχει κάποια φωλιά ενδεχομένως πάνω στα κεραμίδια του σχολείου. Κάτι τέτοιο είπε ο αντιδήμαρχος σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να αλλάξουν σχολείο, εφόσον βρέθηκαν και δεύτερη φορά οχές μέσα στο σχολείο. Σε άλλο σχολείο στην Κέρκυρα θα πάμε τώρα. Σε άλλο σχολείο στην Κέρκυρα, παντού προβλήματα. Και στην Κέρκυρα, λοιπόν, εδώ βλέπουμε το χέρι ενός μαθητή. Χρειάστηκε ράματα. Καθώς το σχολείο φαίνεται ότι είναι ετοιμόρροπο, αυτό τουλάχιστον καταγγέλνουν και οι γονείς. Προσπάθησε το παιδί να κλείσει μια πόρτα και πέσανε πάνω του σοβάδες.
με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, χρειάστηκε ράματα, είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο τα προβλήματα του σχολείου συνεχίζουν να υπάρχουν, τα καταγγέλνουν οι γονείς και ζητάνε από τους αρμόδιους να επιληφθούν και να λύσουν ό,τι πρόβλημα υπάρχει στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Και πάμε στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη, με αφορμή τη χθεσινή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα των ζώων, χθες έγινε ένα ημιμαραθώνιο στην Μυτιλίνη, ένα διαφορετικό ημιμαραθώνιο. Ναι. Πολίτες του και κάτοικοι από το νησί βγήκαν μαζί με τα σκυλάκια τους, δίνησαν μια διαδρομή αφιερωμένη στα ζώα, στην Παγκόσμια ημέρα των ζώων και στα δεσποτάκια τα οποία υπάρχουν στο νησί και ζητούν τις στηρώσεις τους και φυσικά τη φιλοξενία τους, αν αυτό είναι δυνατόν, από κάποιες οικογένειες. Και από τη Μυτιλίνη στη Φθιώτιδα, σε ένα τροχαίο, σε ένα διαφορετικό τροχαίο, γιατί ένα φορτηγό τούμπαρε από μόνο του στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα αυτοκίνητο το οποίο πατούσε τη διαχωριστική γραμμή. Προφανώς ενδεχομένως πήγε να κάνει κάποια προσπέραση, δεν είναι γνωστό αυτό. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ο οδηγός του φορτηγού, προκειμένου να μην τρακάρει με τοπικά με το γιο ταχύ, πήγαινε όλο και πιο δεξιά και πιο δεξιά, με αποτέλεσμα να αντελαπάρει το φορτηγό. Αυτό που καταγγέλει και λέει ο οδηγός στο Λαμία Report είναι ότι κανένας δεν σταμάτησε να τον βοηθήσει, ούτε καν το γιοταχή το οποίο πέρασε, ούτε άλλα γιοταχή που πέρασαν από το σημείο και είδαν την ταλίκα αντελαπαρισμένη, αλλά ούτε και άλλες ταλίκες προκειμένου να βοηθήσουν τον συνάδελφό του. Όπως λέει, εκείνος προσπάθησε να βοηθήσει προκειμένου να μην γίνει κάποιο θανατηφόρο τροχαίο, εκείνον όμως δεν το βοήθησε κανένας και με το αποτέλεσμα να βγει μόνος του από την ταλίκα, να καλέσει την αστυνομία και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μια χαρά είναι στην υγεία του, ευτυχώς ναι. Δεν συνέβη κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η τούρτα είναι λιχουδιά. Δηλαδή, όχι, δεν θα το λέω. Έχω κάτι πληροφορία. Ναι, τώρα το βλέπω. Χρόνια όλες. Πολλά Σοφάκι. Το Σοφάκι επέλεξε αυτή την τούρτα για τα γενέθλιά του. Έχει κατσαρίδες. Έχει κατσαρίδες, οι οποίες, αν έχω καταλάβει καλά, είναι και γλυκίσματα. Δηλαδή, τις έχει φτιάξει από το ζαχαροπλαστείο και μπορεί να τις φας αν θέλεις. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω τώρα γιατί. Είναι στη λογική αυτό που μας προτρέπουν σιγά-σιγά να πάμε στα έντομα. Δεν νομίζω, δεν ξέρω τώρα πώς τις είστε. Είναι από το Halloween ενδεχομένως, επειδή είναι αυτός ο μήνας. Δεν ξέρω γιατί πάει. Κατσαρίδες έχει το Halloween ή οι αράχνες, ρε παιδιά. Οι αράχνες και οι κατσαρίδες τα πάντα έχει. Ναι, δεν ξέρω. Κάτι μου κάνει τώρα αυτό. Να πούμε εμείς χρόνια πολλά. Εμείς να πούμε χρόνια πολλά. Ναι. Μπορεί να είναι νόστιμη, δεν φαίνεται όμως νόστιμη. Αυτό μάλλον είναι ζαχαρωτό, βέβαια. Αυτό είπε την Άννα. Αληθινή. Δεν ξέρω, είναι πολύ αληθοφανής. Η κατσαρίδα βγαίνει και την τούρτα μέσα κιόλας. Ναι, βγαίνει και από μέσα. Καλή προσπάθεια. Ναι. Μαρία, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έλα φίγω, για πάμε σε αυτή την είδηση για την Φωκίδα και έχουμε και τον... Ωραία, θα τον ξαναπάρουμε. Ψυχραιμία στο κοντρόλ. Έχουμε και τον Αργύρη τον Μπλόντζο από το Star Κεντρικής Ελλάδας. Να σου πω, Μαρία, τι συνέβη, μια πολύ τραγική είδηση. Όλα συνέβησαν το μεσημέρι στα μεταλλεία Βοξίτη, στο χωριό Βάριανη στην Φωκίδα. Ναι. Εντός λοιπόν της ΤΟΑΣ 617 αποκολλήθηκε ένας βράχος και καταπλάκωσε ένα όχημα που επιβλέπει τις εργασίες εκεί, καταπλακώνοντας και τον άνθρωπο που επέβαινε σε αυτό. Στο σημείο έφτασαν πυροσβεστικοί, επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα και άνδρες της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του ανθρώπου. Να πούμε πως το όχημα βρισκόταν περίπου ένα χιλιόμετρο από την είσοδο της ΤΟΑΣ και η όλη επιχείρηση ήταν πολύ δύσκολη. Απεγκλωβίστηκε ο άντρας πριν από λίγο. Πρόκειται για έναν άντρα 40 χρονών, χωρίς τις αισθήσεις του. Και μάλιστα υπάρχουν αναφορές πως υπάρχουν άλλοι δύο εγκλωβισμένοι εργάτες και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για την έβρεση και την απεγκλώβισή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τον συνάδελφο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τότε. Δεν τον έχουμε ακόμη. Εάν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Πρώτα στους διαγωνισμούς, να σας υπενθυμίσω, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο δώρο και ο συγκεκριμένος διαγωνισμός αυτής της εβδομάδας. Από τη MyTherm, δύο τυχεροί διεκδικούν ένα ηλιακό θερμοσύφωνα 160 λίτρων, για τετραμελή οικογένεια δηλαδή. Και έτσι μπορείτε να γλιτώσετε τους φουσκωμένους λογαριασμούς. Είναι μεγάλη η ελληνική βιομηχανία MyTherm και επίσης πρωτοπορεί για μία ακόμη φορά, φέροντας στην ελληνική αγορά τους νέους υβριδικούς ηλιακούς συλλέκτες, ηλιάνθους, που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και θερμική. Στο 14999, στον πενταψήφιο αριθμό, στέλνετε SMS ή τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό. Θα κληρωθούν την Παρασκευή. Και
Πάμε να δούμε και το πεζό το 208, έκδοση like, 75 άλογα, αξίας 18.000 ευρώ. Εάν θέλετε να είστε, να δείτε αν σας ευνοεί η τύχη στο διαγωνισμό αυτό για το μεγάλο δώρο, στο πενταψήφιο αριθμό με τον ίδιο τρόπο 14999. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά βλέπω και έχουμε ένα πολύ δυνατό top 10, έρχεται Georgia και Johnny και επίσης θα σας κάνουμε και μια πρόταση γαστρονομική. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, κάπου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Δάφλος, κάτι καινούργιο απολαμβάνει, είναι μια καινούργια πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, μια ζωντανή εκπομπή που έχει και πάρα πολλές ανατροπές την ώρα των διαλυμάτων. Αλλά όλα θα τα λύσουμε, όλα θα τα κάνουμε, όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έρχεται το top 10. Έρχεται, πραγματικά έρχεται, ψήνεται τώρα. Λοιπόν, έχουμε και τον Κωνσταντίνο τον Τάφλο που όλη την ώρα δεν ξέρω γιατί με προετοιμάζουν, δεν ξέρω πού βρίσκεται. Μου λένε σκόρπιες πληροφορίες. Μου λένε ότι είναι στη Βαρβάκιο. Λέω, α, έχει πάει να κάνει ρεπορτάζ για τις τιμές και το τι γίνεται και όλα αυτά. Τζέρι, με παρακολουθείς? Μόνο σένα έχω εδώ μπροστά μου τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι εσύ θα τα ακούσεις. Λοιπόν, και εσάς αγαπητοί τηλεθεατές, μαζί είμαστε παρέα, το ξέρω. Λοιπόν, μου λένε λοιπόν ότι είναι στην Βαρβάκιο. Απ' την άλλη μου μιλάνε για σούσι. Σούσι στη Βαρβάκιο, σούσι ανάμεσα στα τσιγέλια και στα ακρέατα και σε όλα αυτά. Δεν ξέρω πραγματικά, να ανοίξουμε την εικόνα να δούμε που είναι ο Κωνσταντίνος. Είμαστε έτοιμοι? Όχι, δεν είμαστε. Τι κάνει, φτιάχνει σούσι? Τι κάνει, εν πάση περιπτώσει, ρε παιδάκι μου, ο Κωνσταντίνος? Δεν ξέρω, πραγματικά. Μου λένε για καινούργια πρόταση, γαστρονομία, με κάτι περίεργο, για πάγκους που ετοιμάζονται. Τι θα δείξουμε, ρε παιδιά, μου λέτε, πραγματικά. Πείτε μου, αποκριθείτε. Πάμε, πάμε, να το, ετοιμάστηκε. Ω, έτσι, γιατί ανυπομονούμε, Κωνσταντίνε, έρχομαι. Για πάμε το πλάνο να ανοίξει, να σε βρω. Μάριον, καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε λοιπόν εδώ και το βλέπετε, είμαστε στην κεντρική αγορά Αθηνών, μέσα ακριβώς στα Χασάπικα. Όπως την ξέρουμε και την αγαπάμε από το 1886 που δουλεύει αδιάκοπα, γιατί περνάει και κόσμος, κάτσε να κάνω λίγο στην άκρη. Είμαι λοιπόν στην Βαρβάκη αγορά, ναι. Μέσα εδώ. Ναι, μη με κρίμα θα είναι, καταλαβαίνεις, να γίνει live αυτό. Ακριβώς. Είμαστε λοιπόν μέσα στην κρεατάγορα, όπου κάθε μέρα εδώ υπάρχει μια φοβερή ζωντάνια, ένα φοβερό vibe. Είναι αυτή και πόσο αγαπημένη μου ατάκα είναι αυτό που λέμε «κατεβαίνω στην αγορά». Αυτό λοιπόν έχω κάνει και εγώ εδώ σήμερα. Μια αγορά που μας συντροφεύει για πάρα πολλά χρόνια και ό,τι θέλουμε να βρούμε το βρίσκουμε. Ψάρια, κρεατικά, οπωροκυπευτικά. Και πάμε λοιπόν τώρα εδώ να σας πω τι ακριβώς έχει συμβεί. Μιλάμε για ένα εστιατόριο παύλα εμπειρία. Μέσα εδώ λοιπόν στα Χασάπικα, στους πάγκους των κρεοπολίων, έχει ανοίξει ένα μαγαζί που ειδικεύεται στο ψάρι και στο σούσι. Και τι έχουν κάνει αυτοί εδώ οι άνθρωποι? Έχουν ανοίξει κουζίνες σε παλιούς πάγκους κρεοπολίων. Εδώ που κάποτε δηλαδή είχε κατσικάκι και αρνάκι, τώρα έχει φρέσκο ψάρι. Και πάω να συναντήσω σε μία πρώτη στάση, στην πρώτη κουζίνα, τον ιδιοκτήτη του Χασάπικα Central Market, τον Σπύρο τον Πακογιάννη. Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θέλω να μου πεις λοιπόν, έχουμε κάνει καλησπέρα, την πρώτη μας στάση, έχω εξηγήσει στους τηλεθεατές τι ακριβώς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούει Μάριον. Μιλάμε για ένα μαγαζί εμπειρία λοιπόν, μέσα στα Χασάπικα, ένα μαγαζί που μας δίνει ψάρι φρέσκο απλόχερα. Και αυτό εδώ που βλέπετε, μπορεί να το δείξει και ο φίλος μου, ο Κωνσταντίνος ο Ντάμπος, ο οπερατέρ, είναι ένας παλιός πάγκος κρεοπολίου. Τώρα εδώ Σπύρο μου, τι ακριβώς έχει γίνει, τι γίνεται? Έχουμε προσφέρει στον κόσμο μια. Προσπαθούμε να προσφέρουμε στον κόσμο μια εμπειρία η οποία έχει να κάνει με το ψάρι και το θαλασσινό γενικότερα. Εδώ θα δείτε τον κύριο Δημήτρη, ο κάθε άνθρωπος εδώ έχει το δικό του πόστο. Ο κύριος Δημήτρης με εμπειρία από λαδάδικα από Θεσσαλονίκη μας φτιάχνει συνταγές. Α, το καλύτερο δηλαδή. Βέβαια. Σε σαγανάκια. Α, έχουμε μεταγραφή. Κύριε Δημήτρη, κάνουμε τώρα εδώ θα γαριδάς. Τα πείτε όλα. Η Θεσσαλονίκη γαριδάς. Έχει βάλει το χεράκι της. Ναι. Με λευκή σάλτσα. Γενικότερα κάνουμε τις καλύτερες μεταγραφές, όχι μόνο από Θεσσαλονίκη, από το εξωτερικό. Βέβαια, μιλάμε. Αν κάποιοι ξέρουν οι Θεσσαλονίκοι. Κάνουμε λοιπόν σαγανάκι με λευκή σάλτσα από γαρίδα, αυτό μας είπατε κύριε Δημήτρη, έτσι. Ακριβώς, ναι. Με λεμόνι, λάδι, σκορδόλαδο δηλαδή. Ωραία. Και σε λίγο θα πάρουν τα τηγάνια φωτιά. Δεν έρχονται οι μυρωδιές, γιατί εγώ έτσι όπως το βλέπω να προετοιμάζεται, είναι σαν να μου έρχεται κιόλας. Και
Ανοίγει όρεξη, βρε παιδί μου. Πού να δεις τι σου έχω στην πορεία. Mm. Πάμε λίγο απέναντι στην επόμενη στάση μας, στην επόμενη δηλαδή υπαίθεια κουζίνα, εδώ μέσα στα χασάπικα της Βαρβάκιου Αγοράς. Η επόμενη μας στάση, ο επόμενος παλιός πάγκος κρεοπολίου, έχει γίνει ένα oyster bar. Δηλαδή, για πες το μας λίγο έτσι σωστά και επιστημονικά. Θέλω να το πεις αυτό το oyster bar, θέλω να το πεις εκεί, στους παλιούς της Βαρβακίου, να δούμε τι θα καταλάβουν, σε παρακαλώ πολύ, άνθρωποι που είναι εκεί. Πίστεψε με, Μάριον, εδώ το να σου πω, εδώ η παράδοση με το σύγχρονο έχει δέσει πάρα πολύ ωραία. Οπότε μπορεί και να καταλάβουν και σίγουρα θα καταλάβουν. Ναι. Πάμε λοιπόν για τα όστρακά μας, έτσι. Όστρακο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις ένα πραγματικά πολύ νόστιμο όστρακο και να το απολαύσεις μέσα στον δρόμο. Για να σε δω, θα δοκιμάσεις τώρα. Δεν κάνεις ρεπορτάζ εκεί απλά. Θα το ζήσεις. Για να σε δω, γιατί αυτά τα τρονομά. Ναι, έλα. Θα σας πω, ένα μυστικό. Επειδή πίνουμε καφέ, θα δοκιμάσουμε πιο κάτω και απαγορεύεται όταν πίνεις καφέ να τρως όστρακο. Το λέω γενικότερα. Δεν έχει εμένα τη σύνδεση με τον συνάδελφο. Περίμενε. Έχει πει ότι θα δοκιμάζει. Σου έχω. Ναι. Σου ετοιμάζω σε λίγο. Περίμενε, να κάνουμε λίγο teasing. Θα δοκιμάσουμε σε λίγο street food καλαμάρι. Πάμε λίγο εδώ πρώτα, πάμε λίγο στα ψάρια. Πάμε εδώ στο σούσι. Εδώ, γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Απολαμβάνετε την εμπειρία, φαντάζομαι. Βέβαια, είναι τρομερή αυτή η εμπειρία. Πάμε λοιπόν εδώ, πάω εγώ από εκεί. Έλα Σπύρο δίπλα μου, να δείξουμε τον επόμενο σταθμό. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται live sushi. Εξήγησέ μου τι γίνεται σε αυτήν εδώ την κουζίνα, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, επειδή μιλάγαμε για μεταγραφές προηγουμένως, να σας πω για τη Ζωζεφίν, που έχει δώσει μια νέα διάσταση στο σούσι. Η Ζωζεφίν είναι μεταγραφή από Φιλιππίνες. Πραγματικά είναι από τους λίγους σεφ στο σούσι που μπορούν να πάρουν ένα ψαράκι το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό και οι περισσότεροι δεν ασχολούνται να το φιλετάρουν και να το φιλετάρει εδώ μπροστά σας και να πάρετε μια πραγματικά τελείως διαφορετική εμπειρία. Γιατί πες στον κόσμο να καταλάβει. Εμείς νομίζαμε ότι το σούσι μόνο είναι γαρίδα και σολομός και τι άλλο, και τόνος. Okay. Εδώ μπορείς να βρεις συναγρίδα σούσι, ας πούμε, ελληνικό ψάρι. Εδώ θα δοκιμάσετε πάνω από 80 διαφορετικά ψάρια. Μπορείτε να βρείτε από λεοντόψαρο, από γερμανό, συναγρίδες μικρές, μεγάλες, αργούς. Είναι απίστευτα η ποικιλία που θα μπορείτε να βρείτε εδώ πέρα. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα να ανοίξετε αυτό το μαγαζί μέσα στη Βαρβάκιο? Γιατί πραγματικά όλα αυτά που μας δείχνετε τόση ώρα, που έχουν ένα χώρο από τη μία στην άλλη της αγοράς, παραπέμπουν σε εικόνες που έχουμε για άλλα μαγαζιά, σε διαφορετικό περιβάλλον. Εσάς πώς σας ήρθε η ιδέα μέσα στη Βαρβάκιο? Ήταν καθαρά ένα όραμα που είχαμε οι τρεις μας εδώ, εγώ, ο Μάριος και ο Γιάννης ο Δρυβάκης, το συζητήσαμε. Αποφασίσαμε ότι η αγορά μας πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσει μια ταυτότητα. Έχουμε την πιο ιστορική αγορά με τα πιο νόστιμα προϊόντα, mm-hmm. και σε ψάρι και σε κρέας και σε λαχανικά. Και η αντίδραση και των παλιών εκεί ποια ήταν? Κοιτάξτε, όταν πάει να γίνει κάτι τόσο καινούριο, υπάρχουν και καλές αντιδράσεις, υπάρχουν και άλλες αντιδράσεις, όμως γενικότερα ήταν πάρα πολύ καλές αντιδράσεις. Τους κεράσατε, δοκίμασαν, Κωνσταντίνε, τους κεράσανε, δοκίμασαν. Τους κεράσαμε και τώρα θα σε πάω να δεις. Σπυρό, συγγνώμη λίγο, θέλω να δω, γιατί έχω κάποιες απορίες. Ναι. Αυτό τι είναι, το τεράστιο το ψάρι? Αυτό είναι η σφυρίδα. Σφυρίδα, μπακαλιάρος, γενικότερα είναι, μπορείτε να βρείτε ψάρια που δεν σταματάει αυτή η διαδικασία. Είναι κάθε μέρα μια εμπειρία. Δηλαδή, πάντως, μπορείτε να κάθε εβδομάδα και να μην βρίσκετε ποτέ τα ίδια ψάρια. Το μαγαζί αυτό έχει δώσει ζωή εδώ. Ήταν παλιά κλειστή κάποιοι μπάγκοι. Σήμερα βλέπω να σφίζει από ζωή και έτσι θα κλείσουμε με μια εικόνα που δεν βλέπουμε συχνά. Το street food τι νομίζουμε ότι είναι? Σουβλάκι, μπέργκερ? Όχι, κυρίες και κύριοι. Μέρα μεσημέρι λοιπόν, ένα ιδιαίτερο street food. Θα πάρω λοιπόν, θα το πω έτσι τώρα, ποιητική αδεία, σουβλάκι με γαρίδα. Το βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ είναι. Και θα πάρει και ο Σπύρος το ψητό καλαμάρι, έτσι. Θέλει καραβίδα. Θα πάρω τώρα γαριδούλα. Γιατί θα πάρω και δύο μαργαρίτες. Εσύ έχεις πάρει καλαμάρι ψητό στο ξυλάκι? Έχουμε πάρει ένα καλαμάρι ψητό εδώ. Είναι πάρα πολύ ωραία να περπατάς και να μπορείς να δοκιμάσεις ένα προϊόν και ο Έλληνας και ο επισκέπτης που έρχεται στην Αθήνα να δοκιμάσει τις γεύσεις μας, να δει τι ωραία προϊόντα βγάζουμε. Και αν δεν πάρει και μια μαργαρίτα, επειδή από το μπαρ με τις μαργαρίτες που έχουμε απέναντι. Η λεμονάδα φρέσκια χωρίς αλκοόλ, έχουμε για όλα τα γούστα. Πάμε να δοκιμάσουμε live και έτσι να σας αφήσουμε. Είστε σύμφωνοι? Αυτό που δοκιμάζει, συγγνώμη πάρα πολύ αν το βλέπω και καλά, είναι ψημένο. Εγώ ζήτησα κυδόνια. Είναι ψητό καλαμάρι του Σπύρου στο φούρνο. Ναι, άστα αυτά, Κωνσταντίνε. Άστα αυτά που
ξέρεις, εγώ ζήτησα κηδόνια. Αυτή δεν ήταν η αυτοψία. Άλλη εκπομπή, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μου. Εντάξει, θα το κάνουμε σε επόμενο. Την επόμενη φορά σας δούμε το λόγο μας, θα φάμε όσα, όχι κηδόνια, όσα όστρα καθέλετε. Δεν μας καλείσαν εκπομπή να έρθουμε εκεί. Μας κάλεσες να έρθουμε όλοι μαζί, είμαστε κάμποση. Μας αντέχεις, σηκώνει το κλίμα. Όσοι θέλετε, όλο το κανάλι, όχι μόνο την εκπομπή, όλο το κανάλι, πραγματικά. Με μεγάλη μας χαρά. Ναι. Πάμε. Σπύρο, μην ανοίγεσαι, μην ανοίγεσαι. Εντάξει, λοιπόν, καλές μας δουλειές καλά, θα ευχηθώ και πολλές νοστιμιές, πίστεψέ με, θα έρθουμε. Να το ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά σας περιμένω και μη μου τάζετε, γιατί είμαι σαν τα μικρά παιδιά όταν μου τάζουν κάτι. Καλό μεσημέρι, και τρώμε εγώ το τώρα. Ίδιο. Γεια μας. Χαίρετε. Λοιπόν, με αυτά και με τα άλλα, το κλείσαμε το ραντεβού. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε σε top 10. Να πέσει η μουσική και έρχεται ο Τζόνι και η Τζόρτζια. Πάμε. Εδώ, την έχω, εδώ την έχω, εδώ την έχω. Κούκλα είναι πάλι σήμερα. Α, μας κάνουν διάβασμα τώρα, πόσα ρε λίγο. Καλά το πάω, εντάξει. You wanna be on top, στο νούμερο 10. Θέλουμε, αλλά ξέρεις τι, παρατήρησα, ότι δεν κάνει τελικά μόνο κρύο εδώ. Ξέρεις που αλλού κάνει πιο πολύ κρύο. Στο Mount Everest. Πάμε λίγο νούμερο 10. Μάριον, τα εστία είναι ακριβά, δεν μπορώ να σε πάω εκεί, αλλά θα σε κάνω έτσι εικονικά κάπως να πας εκεί πέρα. Κοίτα εδώ πέρα, τα πλάνα αυτά που βλέπεις είναι μέσω drone, ναι, και μας πάει πάνω γύρω βασικά το βουνό Everest, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Γιατί όπως ξέρεις είναι το ψηλότερο βουνό στον κόσμο, σχεδόν... Η κορυφή είναι το Everest, ε! Ναι, η κορυφή εννοείται. Είναι σχεδόν 9.000 μέτρα, έτσι. Οπότε με τα πλάνα αυτά μέσω drone βλέπουμε πανοραμικά την κορυφή με 360 μοίρες. Και βλέπουμε αυτά τα πλάνα τα οποία έχουν ανεβεί στο Twitter μέσω ενός βίντεο και το ανέβασε ο Harsh Goenka, ο πρόεδρος της RPG εταιρείας Enterprises, και έγινε χαμός στο Twitter με τα comments να λένε πόσο όμορφα είναι τα πλάνα. Να σας πω βέβαια ότι διάβασα ότι κατά τη διάρκεια του lockdown είχε πάει μια θελοντική ομάδα από το Νεπάλ να μαζέψει σκουπίδια εκεί πέρα. Γιατί είχαν όσοι πηγαίνανε εκεί. Και στο Everest σκουπίδια. Πάρα πολλά. Πάνω από 2 τόνους σκουπίδια μαζέψαμε. Είναι να μην πάει κάπου άνθρωπο. Ακριβώς. Οπότε να προσέχουμε τη φύση και να μπορούμε να πηγαίνουμε, έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε στο Everest, αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να πάτε και στο νούμερο 9 τώρα εκεί κάπου στη Νέα Υόρκη με θέα όλη την πόλη από κάτω. Μάλιστα. Αυτή η φωτογραφία εδώ που τραβήχτηκε το 1932, ακριβώς 90 χρόνια πριν, όπου βλέπουμε εδώ τους εργάτες να βρίσκονται πάνω σε αυτή την μπάρα εδώ πέρα και σταμάτησαν για το μεσημεριανό τους κολατσιό. Παιδιά, συγγνώμη, στην μπάρα εδώ είναι οι ουρανοξύστες που χτιζόντουσαν τότε. Ακριβώς, ναι. Είναι πάνω στο πιο ψηλό σημείο ενός ουρανοξύστη. Το κενό από κάτω. Στη Νέα Υόρκη δεν είναι δεμένοι, βρίσκονται στο κενό και σήμερα, 90 χρόνια μετά, βλέπουμε εδώ τους σιδηρεργάτες να κάνουν, να αποτυπώνουν ακριβώς την ίδια εικόνα του τότε με το σήμερα. Ζαλίζομαι. Και να γίνονται viral. Δεν θα μπορούσα να είμαι εκεί πάνω. Δεν θα μπορούσα. Όχι. Φαίνεται να είναι προϊόν μοντάζ και αυτό έγραφαν από κάτω, αλλά δεν είναι. Είναι πραγματική εικόνα και είναι κατάφεραν, όντως, δηλαδή, εκεί. Βέβαια, να γίνουν viral μέσα από αυτή τη φωτογραφία. Για, μα, δεν μπορώ. Είναι, έχω ακροφοβία κιόλας, οπότε δεν θα μπορούσα να κάτσω εκεί πέρα σε αυτή την μπάρα. Κάπως επικίνδυνο, τα κατάφεραν βέβαια. Ούτε καν να το κοιτάς. Όχι, ναι. Κοίτα, τόσο ψηλά μάλλον θα είναι και η πινακίδα που θα δούμε στη συνέχεια στο νούμερο 8. Θα δείτε τι εννοώ. Μάριον, έχω ακούσει για απόγνωση και απόγνωση. Αλλά ο συγκεκριμένος 23χρονος πρέπει να είναι απεγνωσμένος, διότι ψάχνει απεγνωσμένα να βγει πρώτο ραντεβού. Έχει φτάσει στα 23 του χρόνια και λέει: δεν έχω βγει ακόμα με σύντροφο. Οπότε, αφού είχε δοκιμάσει διάφορες εφαρμογές γνωριμιών και δεν είχε βρει προκοπή, αγόρασε μια διαφημιστική πινακίδα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, που έλεγε Take me on a date. Βγάλε τα ραντεβού. Εντάξει. Να το καταλάβω μέχρι ενός σημείου. Ενός σημείου. Το βελάκι, τι θέλει να δείξει. Δηλαδή δεν το καταλάβαμε. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Πρέπει να σου πω όμως ότι πάρα πολλές γυναίκες μεταξύ 18 και 48 ετών τον πήραν τηλέφωνο, επικοινωνήσανε μαζί του και τώρα είναι σε διαδικαστικά. Τώρα επιλέγει αυτό. Έπιασε δηλαδή. Βέβαια. Κοίταξε όμως να σου πω κάτι. Κοίταξε, θα σου πω και κάτι. Εδώ φαίνεται ότι είναι ένα ευγενικό παιδί. Κρατάει και τα λουλουδάκια του. Βέβαια. Είναι ρομαντικός πάνω. Είναι ρομαντικός. Για πρόταση πάει. Γάμου νομίζω έτσι όπως τον βλέπω εδώ πέρα. Μα κοίτα εδώ πέρα. Και το email του από κάτω. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Γιατί όχι, ρε παιδιά. Αφού έπιασε, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Και τώρα πάμε στο νούμερο 7, όπου η Ντέμπορα όχι μόνο βγήκε ραντεβού, αλλά τον παντρεύτηκε κιόλας. Α, εντάξει, πήγαμε αλλού. Η
Ντέμπορα που βλέπετε αποφάσισε να αφήσει την Καλιφόρνια. Όχι, αυτή δεν είναι η Ντέμπορα. Αποφάσισε να αφήσει την Καλιφόρνια και να πάει να ζήσει στην Τανζανία, όπου ερωτεύτηκε τον αγαπημένο της, επί 30 χρόνια μικρότερό της, όταν... να τους εδώ πέρα. Είχε πάει το πρώτο της ταξίδι, ήταν πλανόδιος πολιτής και προσπάθησε να της δώσει αναμνηστικά όταν είχε πάει στην παραλία με τη φίλη της. Από τότε άρχισαν να συνομιλούν και τελικά ερωτεύτηκαν. Πήγε, τον βρήκε, άφησε την Καλιφόρνια, πια ζουν εκεί και είναι αγαπημένοι. Και έχουν και το πέτ από πίσω. Ναι, ναι. Το πέτ είναι ένα λιοντάρι από ό,τι βλέπω. Για γυρίστε λίγο τη φωτογραφία, αν είναι εύκολο, και φέρτε την μπροστά. Γιατί πραγματικά μέσα από όλο αυτό το love story βλέπω ότι έχουν εγκληματιστεί πλήρως. Έχουν εγκληματιστεί πλήρως. Ζούσε ένα σπίτι το οποίο είναι χτισμένο από λάσπη. Έχει αφήσει τις πολυτέλειες. Συγγνώμη, Τζορτζιά μου, αλλά αξίζει λίγο να το δούμε κι αυτό. Βέβαια, συμβαίνουν πιο τρομακτικά πράγματα στη ζωή της, γιατί την κατηγορούν, λέει, ότι είναι σε σχέση με έναν άντρα 30 χρόνια μικρότερό της. Λες και δεν έχει το δικαίωμα, ας πούμε, να επιλέξει τον σύντροφό της. Πολύ ευτυχισμένους τους βλέπω. Χαρά είναι, μπράβο. Και, η κόρη τους έδωσε την ευχή και είναι όλα καλά, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα βέβαια πόσο ευτυχισμένα θα είναι οι διευθύντες των εστιατορίων όταν θα δουν ότι τα ρομπότ τελικά θα αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Πάμε να δούμε στο νούμερο 6. Από ό,τι φαίνεται, παιδιά, τα ρομπότ είναι οι αντικαταστάτες μας πλέον. Παντού. Συγκεκριμένα, παντού μάλλον. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα στην εικόνα, στο βίντεο, είναι η συσκευή Flippy 2. Είναι ένας μηχανισμός. Ένας βραχίωνας. Επιχειρεί να αυτοματοποιήσει την παραγωγή φαγητού στα εστιατόρια και φτιάχνει τις καλύτερες τηγανιτές πατάτες, παιδιά. Όπως βλέπουμε εδώ, αυτός ο βραχίωνας βάζει το λάδι, τις πατάτες, τις βγάζει από την κατάψυξη, τις τηγανίζει και. Τι θα μου φερθεί στα πιάτα. Ναι, να σου πω όμως κάτι. Όμως, άμα δεν είναι ο άνθρωπος από πάνω να δει, άμα τη θες καλοψημένη να κοκκινήσει ή ομοί. Δεν χρειάζεται. Δεν θα το κάνει το ρομπότ. Είναι ρυθμισμένο ώστε να ξέρει ακριβώς το timing και την ώρα πρέπει να βγουν πατάτες από το λάδι, το τρανισμένο. Και πόσοι άνθρωποι θα χάσουν το μεροκάματο τώρα. Αυτοί που παρακολουθούσαν πριν. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Ναι. Ούτε εμένα μ' αρέσει. Κοίτα, προς το παρόν συνεργάζονται και οι άνθρωποι μαζί με το ρομπότ. Αλλά φαίνεται θα του μαθαίνουν τη δουλειά βασικά. Σε όλα τα σπίτια θα μπει αυτό ο μηχανισμό και όχι μόνο από ό,τι φαίνεται. Έχουν χάσει νομίζω πάνω από 70 άτομα έχουν χάσει τις δουλειές τους από εστιατόρια, επειδή έχει βγει εδώ και 5 χρόνια αυτό στην κυκλοφορία. Ναι, αλλά αυτό χαλάει, οι άνθρωποι δεν χαλάνε. Πάμε τώρα στο νούμερο 5 και θα δείτε το μονόκερο που κατάφερε να μπει στο βιβλίο Guinness. Δεν είναι τελικά μονόκερο, σας κορίδεψα. Είναι ο κύριος Τζέρεμι, ο οποίος ντύθηκε μονόκερος με τη βοήθεια της κόρης του, ήταν δική της ιδέα και έτρεξε σε ένα μαραθώνιο. Λονδίνο είναι. Συγγνώμη. Λονδίνο είναι. Είναι στο Λονδίνο, ναι. Να τους εδώ ο κύριος ποζάρει κιόλας με το βραβείο του. Είναι ένας μαραθώνιος που γίνεται κάθε χρόνο, προτρέποντας τους ανθρώπους να ντυθούν σούπερ πλάσματα. Δηλαδή από ταινίες, από καρτούν. Mm-hmm. Αποφάσισε φέτος να ντυθεί μονόκερος ο κύριος αυτός. Και έτρεξε. Να, εδώ βλέπουμε και μια αρκούδα που έτρεξε παλιότερα. Κατάφερε με 3 ώρες, συγκεκριμένα 26 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, να τερματίσει πρώτος σπίτι. Συγγνώμη, πλάκα-πλάκα, πολύ δύσκολο να φοράς αυτή τη στολή και να μπορέσει ο άλλος να αρκούδος με την κεφάλαια τόσο. Με το... Ναι, θα είχε βγάλει την Μπέμπελη. Θα είχε βγάλει την Μπέμπελη, λέει. Ναι, και ποιος είπαμε ότι ήταν το μήνυμα, ότι. Τίποτα. Ήταν ρεκόρ που πρέπει να το σπάσουν. Όποιος να τρέξει όσο. Ήταν μια ιδέα. Ακριβώς. Ο προηγούμενος ντύθηκε γορίλας, ας πούμε. Που είχε σπάσει το ρεκόρ. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ξέρετε τι τώρα σκέφτηκα, επειδή. Τα γενέθλιά μου πλησιάζουν σε κανένα μήνα. Γιατί μας προετοιμάζεις, μην ξεχαστούμε. Σκέφτηκα τι δώρο θέλω. Σκέφτηκα τι δώρο θέλω. Ναι. Θα το δείτε στο νούμερο 4. Στο 4 δεν είναι, στο 4 είναι. Θα μας το λες, θα το παρακολουθήσουμε. Ναι. Νομίζω θα ακολουθήσω και εγώ το παράδειγμα του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, τον πολύ γνωστού ποδοσφαιριστή, ο οποίος στα 45 γενέθλιά του. Κάτι ταπεινό. Κάτι ταπεινό. Ναι. Δύο Φεράρι πήρε μόνο, Μάριον. Μα να μου δεν έχουμε λεφτά να σου πάρουμε τέτοιο δώρο. Μην πάρετε δύο, πάρετε μου μία ρε παιδιά. Όχι δύο. Είδες, εγώ είμαι συγκαταβατικός. Να, πήρε δύο Φεράρι όπως βλέπουμε, αξίας 3 εκατομμυρίων ευρώ, παιδιά. Αυτό είναι δύο σε ένα. Ναι, τώρα έχουν κόψει την εικόνα, δείχνουν το μπροστινό μέρος της μίας και το πίσω μέρος της άλλης Φεράρι. Είναι δύο καινούργια μοντέλα που έχουν βγει. Έχει μια τεράστια συλλογή από supercars ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Οπότε πώς άλλα δύο. Γράψου ένα γράμμα. Θα του γράψω ένα γράμμα. Για τα γενέθλιά μου πες του. Είμαι ο χαμένος γιος. Ναι. Σου λέει όμως το αξίζω. Ήθελα να κάνω ένα δώρο στον εαυτό μου. Οπότε έκανα αυτό. Μάλιστα. Και πάμε τώρα στο νούμερο 3 να δούμε το δώρο που έκανε ο Άιντεν στην Πλαμ. Τη σκυλίτσα του. Μου το φέρνουν γλυκά. Αυτή η σκυλίτσα εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι και κουφή
και αρχίζει σιγά σιγά να χάνει την όρασή της, δυστυχώς. Αλλά ο αγαπημένος της ιδιοκτήτης βρήκε έναν τρόπο να την ξυπνάει χωρίς να την τρομάζει. Οπότε δεν μπορεί να πάει να την κουνήσει, ας πούμε, και αποφάσισε να τη φυσάει έτσι απαλά το τρίχωμα για να νιώθει μια κίνηση, για να μπορεί να ξυπνήσει, για να μην τη προκαλεί τραύματα όταν την ταρακουνάει, ας πούμε, με το ξύπνημα. Μπράβο του, πω, ναι. Τι γλυκό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι και όμως σκυλάκι πάρα πολύ. Κοίτα πόσο κοιμάται, πόσο ήσυχα. Ναι, πολύ μου αρέσει. Γιατί προσπαθεί να την. Δεν ξέρω, από περισσότερα. Δηλαδή από το ψυχικό της κόσμο να σώσει κάπως. Βέβαια, και έτσι πρέπει και να λαμβάνουμε την να αντίδραση. Mm. Ήταν και Παγκόσμια Μέρα Ζώων εχθές. Λοιπόν, θέλω να σας πάω τώρα σε μια είδηση που θέλω πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας. Στο νούμερο 2. Στην Αυστραλία θα πάμε γρήγορα. Η συγκεκριμένη 28χρονη που βλέπετε. Έχει κάνει τατουάζ όπως βλέπουμε σε όλο το κορμί της. Mm-hmm. Έχει όμως κάνει και αυτά τα συγκεκριμένα. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αυτός είναι ο Τζέφρι Ντάμερ. Είναι καταστροφή δολοφόνος. Oh. Έχει κάνει 2 τατουάζ, 2 πασίγνωστων καταστροφή δολοφόνων στην Αμερική. Οπότε ανέβασε τις φωτογραφίες αυτές στα social media και έγινε ένας πανικός στα σχόλια από κάτω. Ότι πώς γίνεται να κάνεις τατουάζ στο κορμί σου αυτούς τους εγκληματίες και ότι τους δοξάζεις με αυτόν τον τρόπο. Και σου λέει ότι αυτή δεν το κάνει για να τους τιμήσει. Αλλά την ιντριγκάρει ο τρόπος που σκέφτεται αυτά τα ψυχωτικά μυαλά. Ας κάτσει να δει μια ταινία. Πρέπει να τον κάνει τατουάζ στο πόδι της. Εντάξει, σου λέει όμως ότι διάφοροι άνθρωποι κάνουν, ας πούμε, τατουάζ ήρωες από ταινίες. Σου κάνουν, ξέρω εγώ, τον. Και αν προσπαθείς να το δικαιολογήσεις, δηλαδή. Όχι, παιδί μου, αλλά σου όχι λέει για να καταλάβω το συλλογισμό σου. Όχι, ότι. Κοίτα, τέτοιοι, ας πούμε, αυτός είναι ο Τεντ Μπάρι. Ναι. Στη δεκαετία του 1970 είχε απαγάγει και είχε δολοφονήσει όντως πάρα πολλά κορίτσια, είχε γίνει χαμός. Και να το βάλεις εσύ σφραγίδα πάνω σου. Όχι, κοίτα, αυτή σου λέει ότι την ιντριγκάρει ο τρόπος, γι' αυτό και σπούδασε ιατρική ψυχολογία. Ήθελε να μάθει πώς σκέφτονται. Να μελετήσει τον τρόπο σκέψης τους. Ακριβώς, πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι και τους οδηγούν σε αυτές τις αποτρόπες πράξεις. Κάτι εντόστια κρατάει αυτός παρελθόν. Δηλαδή, ναι, όχι απλά να είναι το κορίτσι σου έτσι και να πέφτει πάνω στο πόδι της. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί δολοφονήθηκαν λίγο πιο από απλώς κρατάει αυτό κάτι εντόστια. Ναι, είναι λίγο ακραίο το σκηνικό. Mm. Αλλά εγώ καταλαβαίνω και το συλλογισμό της. Mm-hmm. Δεν την κατηγορώ, δηλαδή δεν πιστεύω ότι όντως τους υποστηρίζει για αυτό που έκαναν. Απλά την ιντριγκάρει ίσως ο τρόπος σκέψης και γι' αυτό θέλει να ασχοληθεί με αυτό. Προφανώς δεν είναι ότι θα το έκανα εγώ στο δικό μου κορμί. Όχι, βέβαια. Ναι. Πάμε σε κάτι πιο ωραίο στο νούμερο 1 τώρα. Πάμε. Θα δούμε τις αιωνόβιες γυναίκες και τον τρόπο που μας δείχνουν τη δική τους ομορφιά μέσα και έξω. Είναι ένα σωρό από φανταστικά πορτρέτα με συγκλονιστικές εικόνες που έχει φτιάξει η φωτογράφος Αριάννα από τον Καναδά, θέλοντας να σπάσει το στερεότυπο για το τι θεωρούμε εμείς σήμερα ομορφιά, νιώτη, χαρά, αποτυπώνοντας εδώ τα πρόσωπα, επικεντρώνεται κιόλας και στα μάτια αυτών των γυναικών, οι οποίες είναι της τρίτης ηλικίας, πολύ μεγαλύτερες, και λέει ότι ακόμα και οι ίδιες, ρε παιδί μου, είχαν τόση χαρά στο ότι θα κάναμε αυτή τη φωτογράφηση, μου έλεγαν αστεία, ήθελαν όντως να βαφτούν, να φτιαχτούν. Και ήταν χαρούμενες. Αυτή η φωτογραφία είναι τρομερή πάντως. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Η κυρία αυτή ήταν και κωμικός στην νεότερη ζωή της. Και ήταν τόσο χαρούμενες που θα έδειχναν στον κόσμο ότι ακόμα και εμείς έχουμε, ας πούμε, ψυχή. Βέβαια. Το συνοψίζω κάπως έτσι. Πολύ μ' αρέσουν με αυτές τις εικόνες. Καλλιτεχνικές. Τις βλέπω σε ένα περιοδικό. Τις βλέπω. Εντυπωσιακές εικόνες. Θα μπορούσα. Αυτά είχαμε για σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τζόρτζια και τον Τζόνι. Ελάτε κοντά μας, ελάτε στην παρέα μας, διότι εδώ βρίσκεται ο Γιώργος Δάσκαλο. Εδώ είναι. Εσύ φοράς πουκαμισάκι σήμερα. Και εγώ κολυγιακό. Εσύ είσαι στο ενδιάμεσο δηλαδή. Ούτε κοντομάνικο, ούτε μπουφανάκι. Αλλά ψηφίζω κοντομάνικο. Ναι, αλλά δεν το βλέπω, γιατί εδώ πέρα έβαλες το πουκαμισάκι σου. Ναι, αλλά το σήκωσα το μανικάκι. Και επίσης κυκλοφορούμε με βερμούδα. Πριν προχωρήσουμε στην αγαπητή φίλτα την Τζόρτζια, θα ήθελα να στείλω κάποια μηνύματα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να. Ο Παντελής αφιερώνει στην Ιωάννα στη Λάρισα και τη στέλνει και το εξής μήνυμα. Ανυπομονώ να σε ξαναδώ. Ο Παντελής στην Ιωάννα. Στην Ιωάννα, στη Λάρισα. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Λάρισα. Δεν θέλει τραγουδάκι. Στον κάμπο, όχι, δεν ήθελε. Μα έχουμε πει ότι μπορούμε και τραγουδάκι. Παιδιά, ναι. Ό,τι μου στείλετε και ένα τραγουδάκι στο Insta. Τι θέλετε. Μου στέλνετε τις αφιερώσεις. Ναι. Στείλτε και το τραγουδάκι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε, Τζόρτζια μου, και θα ξεκινήσουμε. Είσαι σε αυτή την αναζήτηση. Πάσχες μαζί με την Πάρις Χίλτον. Τι θα γίνει με αυτό το σκυλάκι. Το έχεις πάρει προσωπικά. Πάρα πολύ. Εγώ δεν πρόκειται να ησυχάσω αν δεν βρεθεί το σκυλάκι, η Baby Diamond τη Πάρις. Hilton, άφησε πια το Instagram. Θυμάστε που είχε κάνει μια ανακοίνωση για 10.000 δολάρια ψάχνοντάς την. Έχουμε τις πρώτες δηλώσεις της εδώ που ψάχνει την Baby Diamond.
Ακούστε την. So heartbroken. They all say that she's alive and that someone has her and that she's safe. See Diamond Baby, please. On my Instagram, there's the email to email. I'm just trying to do whatever I can, but I believe she's still alive. Please give me back my baby. She's my everything, and a part of me is gone. Δεν με πείθει. Δεν σε πείθει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο σενάριο. Δεν έχει βάλει τα γυαλιά, είναι σαν να λέει δεν φύγει, δεν μπορώ. Εγώ είμαι πολύ πλούσια για να τη βρω. Παιδί δεν μου, μπορώ. Έχει ανεβάσει και στο Instagram φωτογραφίες πώς θα την έντυνε τώρα στο Halloween. Είναι γι' αυτό δυνατός. Δεν γυρίζει το σκυλί. Μα είναι αυτό, δείχνει ραγισμένη καρδιά αυτή η δήλωση. Κάτσε ρε, εσύ, έχει κάνει τόσα πολλά στο Instagram. Βγαίνει τώρα και στις τηλεοράσεις για να γυρίσει Baby Diamond, πας και την ακούσει. Να, εδώ την έντυσε, ας πούμε, στο Halloween πέρσι. Και λέει κάπως έτσι θα σε έντυνα και φέτος. Πού είσαι, Baby Diamond, ας πούμε, στο τηλεφώνα. Το είχε μετανοήσει το σκυλί, δεν μπορούσε άλλο. Έφυγε, πήδησε. Τι να κάνει άλλο, να βάζει κουστούμια. Ναι, αλλά ήταν τόσο συνδεδεμένη μαζί του, ρε παιδί μου, που το θέλει να γυρίσει πίσω. Τι να κάνει κι αυτή. Τα βρήκε, εγώ πιστεύω το σκυλί. Είναι η γειτόνισσα η Πάρις Χίλτον με εκεί που θέλουν να πάνε ο Χάρη και η Μέγαν. Όχι. Αλλά ναι. Έχουμε πληροφορίες από γείτονες που θέλουν να πάνε τώρα να κατοικήσουν η Μέγαν και ο Χάρη. Θέλουν να φύγουν από τον Καναδά τώρα. Φεύγουν από το Μοντεσίτο και πάνε σε ένα ράτζο που λέγεται Hope, το ράτζο της ελπίδας. Εκεί είναι σαν ησυχαστήριο για τους πλούσιους. Αλλά τώρα σου λέει θα έρθουν αυτοί με όλο το τσίρκο που είναι ακολουθεί. Αυτό είναι κοντά, είναι στην Καλιφόρνια. Αμερική πάνε, κατεβαίνουν. Ακριβώς, κοντά στο Μοντεσίτο, αλλά είναι πιο απόμερα. Είναι για επώνυμους, αλλά είναι πιο απομονωμένα. Και σου λέει τώρα στην θα έρθουν. Hills. Ναι. Σου λέει τώρα θα έρθουν όλοι αυτοί που κουβαλούν τόσους ανθρώπους μαζί. Αντιδράσεις έχουμε από τους γείτονες. Δεν τους θέλουν καθόλου. Οι γείτονες τώρα βέβαια μπορεί να είναι 10 στρώματα, 10 στρέμματα πιο εκεί. Και μιλάμε για εκατομμυριούχους γείτονες, όχι. Και λένε παίζουν τα παιδιά μας στο δρόμο και ξαφνικά θα έρχονται τα αυτοκίνητα με τις ασφάλειές τους πάνω κάτω, οι κάμερες. Ακούσαμε ότι πρόσφατα ήθελαν να τους κλέψουν κιόλας. Θα αυξηθεί η εγκληματικότητα στη γειτονιά και θα έρθουν τώρα να μας κατσικωθούν αυτοί στη γειτονιά. Δεν τους θέλουν καθόλου, παιδιά. Έχουν ξεσηκωθεί αντιδράσεις. Εντάξει, δεν είναι πολύ φιλόξενοι αυτοί οι γείτονες. Εγώ ξέρω ότι σου έρνουν ένα κεκάκι όταν έρχεται κάποιο. Ένα κεκάκι, λίγο ζάχαρη, λίγο μέλι. Ούτε τι είναι αυτό. Ζάχαρη δεν θα ζητήσουν από τη Μέγκα. Είναι, θα κάνουν το άλλο με το αλάτι. Με το αλάτι. Από πίσω. Και τώρα σας πω στις αντιδράσεις που ξεσήκωσε και ο Kanye West. Όπως είδαμε, εμφανίστηκε με αυτό το μπλουζάκι εδώ, White Lives Matter, με το ρατσιστικό αυτό μήνυμα στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Και είχαμε τεράστιες αντιδράσεις και από τη Vogue, τη στυλίστρια, την αρχιστυλίστρια και την ίδια την Anna Wintour, αλλά και την Gigi Hadid, η οποία τον αποκάλεσε γελίο και νταΐ. Όταν επιτέθηκε λεκτικά στην κυρία που βλέπουμε εδώ, η οποία είναι στυλίστρια στη Vogue, η οποία είπε και καλά έκανε ότι δεν είναι μόδα αυτό που γλασάρει, προσπαθεί απλά να πουλήσει. Ακριβώς. Και προσπάθησε να τον αποκλείσει από το χώρο της μόδας μετά από αυτά τα ρατσιστικά μηνύματα. Αυτός πάντως κάνει ό,τι μπορεί για να προκαλέσει και για να δημιουργηθεί σούσουρο γύρω από το όνομά του. Μετά από αυτό που είχε γίνει με τον George Floyd, θα έπρεπε να είναι από τους πρώτους που τον υποστηρίζει το Black Lives Matter. Ναι, και ειδικά αυτό το μπουζάκι που ουσιαστικά λέει ότι υπερέχουν οι λευκοί των μαύρων και βλέπεις να το φοράει, ενώ ξέρουμε τι έχει συμβεί στην Αμερική με τους μαύρους και τους αστυνομικούς, νομίζω ότι και πολύ καλά κάνουν και θέλουν να τον αποκλείσουν. Προφανώς. Ναι, αλλά πηγαίνουν και ψωνίζουν τα προϊόντα τους σαν τους τρελούς, οπότε... Ναι, γιατί αν δεν έχουν μυμισαριού. Έχει βγάλει ρούχα, έχει βγάλει γυαλιά. Και γελιά, αυτά που κλέβει κάτι πάλι άλλο περιστατικό. Κάτι χοντρά παπούτσια, κάτι παντόφλες, κάτι. Πρωταγωνιστή στη μόδα. Άσε με, σε παρακαλώ. Και τώρα πάμε σε άλλη μια πρωταγωνίστρια, την Αντζελίνα Τζολί, η οποία, παιδιά, άνοιξε το στόμα της επιτέλους και κατηγορεί τον Brad Pitt μετά από τη διαμάχη που έχουν, ξέρετε, για το εινοποιείο, που είχαν κάνει συμφωνία να μην μιλήσει ποτέ αυτή κτλ. Τώρα πια τον κατηγορεί και λέει ότι σε μια πτήση που είχαν, εδώ τους βλέπουμε με τα παιδιά τους, είχε επιτεθεί στα παιδιά τους, έπιασε το ένα από αυτά από το λαιμό, χτύπησε ένα άλλο και έπιασε και την ίδια την Αντζελίνα Τζολί από το κεφάλι και την ταρακούνησε, πετούσε ποτήρια με κρασί πάνω στα παιδιά και έρχεται ουσιαστικά και σπάει τη σιωπή της μέσα από αυτή την κόντρα που έχουν και τη διαμάχη για το ποιος θα πάρει τα παιδιά να χωρίσουν, ποιος θα πάρει το εινοποιείο και όλα τα σχετικά. Ωραίος τρόπος να τα χωρίσεις έτσι. Γι' αυτό ήταν τόσο ξαφνικό, είχε γίνει αυτό. Ακριβώς. Με το Μάντοξ λένε. Και τώρα πάμε στη Βικτόρια Μπέκαμ.
η οποία δυστυχώς, παιδιά, δεν αφήνει τον David Beckham να κοιμηθεί ήρεμα το βράδυ. Την τρολάρει που την τρολάρει αυτός συνέχεια στα social media. Τι κάνει από πίσω. Εδώ έκανε γυμναστική Βικτόρια και ξαφνικά σου λέει θα δεις τι θα κάνει. Προβολές. Την τρολάρει. Κάνει προβολές. Εδώ είναι ο David Beckham και από πίσω αχνοφαίνεται η Βικτόρια, η οποία βάζει αυτό το πραγματάκι που για να διαβάζει, σαν φακό το βράδυ, και λέει: δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Έχω κλείσει όλα τα φώτα και το ανάβει αυτή και είναι σαν προβολές μες στο δωμάτιο. Συγγνώμη, και δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Άσχετο, αλλά όλα αυτά που έχει πάνω είναι τατουάζ. Ναι, ναι, είναι τατουάζ. Ο Μπέκαμ. Ναι, βασικά σας το βάλα για να δείτε το γυμνό Μπέκαμ. Δεν μας νοιάζει η Βικτόρια. Τι κάνει η Βικτόρια από πίσω. Δεν σας ασχολείται με τη Βικτόρια. Ο Μπέκαμ είναι το θέμα. Γιατί είναι κόκκινος ο Ντέιβιντ. Τι είναι? Είναι κόκκινος. Είναι η αντανάκλαση. Έχει γίνει κόκκινο το θυμό. Αυτά είχαμε για σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι λες, Γιάννη. Δεν ξέρω πραγματικά. Ωραία. Και εγώ εκεί θα πήγαινα δηλαδή. Γιώργος Δάσκαλος, έρωτες, διασήμων. Δεν ξέρω. Αυτά τα ειδήλια τα οποία άφησαν εποχή. Και μεγάλα, ναι, είναι έρωτας και σκάνδαλο μαζί. Α. Γιατί όσο πιο γνωστός είναι ο έρωτας, τόσο πιο μεγάλο είναι και το σκάνδαλο που τον ακολουθεί. Δηλαδή, θα σας πάρω ένα παράδειγμα. Είχαμε την Ατζελίνα και τον Μπραντ που αναφερθήκαμε και πριν. Θα τον έχουμε και τώρα. Θα τον έχουμε και τώρα στο βίντεο. Ναι, ναι. Όσο πιο μεγάλο και πανικός είχε γίνει τότε με αυτό το ζευγάρι σε ολόκληρο τον κόσμο, τόσο πιο μεγάλο ήταν και το σκάνδαλο του χωρισμού. Α, βλέπω. Αλλά εδώ, βλέπουμε και άλλα ζευγάρια. Κλεοπάτρα, ναι. Βέβαια. Ελίζαμπετ Τέιλορ, Μπάρτον, άλλο. Δεν ξέρω πόσο. Παντρεύτηκαν δύο-τρεις φορές. Δύο φορές χωρίσανε δύο φορές. Και ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ μπερμπάντης και τις έκανε τις ατασταλίες του. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πάμε. I know you. I walk with you once. Στην αρχή όλα είναι ειδηλιακά, γεμάτα καρδούλες, έρωτα και χαμόγελα. Ειδικά όσο πιο γνωστά είναι τα ερωτευμένα πρόσωπα, τόσο πιο παραμυθένιο φαντάζει όλο. Βέβαια, όσο πιο διάσημα είναι τα πρόσωπα, τόσο πιο μεγάλο θόρυβο κάνει και το σκάνδαλο. Το 1959 και η Μαρία Κάλλας με τον σύντροφό της Μενεγκίνη κάνουν διακοπές στη Θαλαμιγό Χριστίνα. Εκεί ξεκίνησαν όλα, καθώς η ντίβα ήταν το νέο τρόπαιο του Έλληνα Κρίσου. Αμέσως πήραν διαζύγιο και έζησαν ένα μεγάλο παθιασμένο έρωτα. Το 1968 η Κάλλας μαθαίνει για το γάμο του Ωνάση με τη χείρα τρόπαιο Τζάκι Κένεντι από την τηλεόραση και καταραίει. Όταν τη ρωτούν για το γάμο, απαντά. Έκανε πολύ καλά η Τζάκι να προσλάβει έναν παππού για τα παιδιά της. Ο γάμος της Τζάκι και του Ωνάση προκάλεσε σεισμό στη Σύρα και σκάνδαλο μεγατόνων, καθώς στην Αμερική δεν μπορούσαν να χωνέψουν με τίποτα πως η εθνική τους χείρα θα παντρευόταν τόσο σύντομα. «Πώς μπόρεσε, Τζάκι, και η κυρία Κένεντι παντρεύεται λευκή επιταγή», έγραφε τότε ο τύπος. Ήταν 20 Οκτωβρίου του 1968 όταν παντρεύτηκε το ζευγάρι στο Σκορπιό. Εκείνη ήταν 39 και εκείνος 62. Παρέμειναν μαζί έως και το θάνατο του Ανάση, τον Μάρτιο του 1975. Η χείρα του κληρονόμησε έπειτα από συμφωνία με τη Χριστίνα 26 εκατομμύρια δολάρια και έφερε για πάντα το επίθετο Ανάση. Η Ελίζαμπετ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Κλεοπάτρα, ερωτεύτηκαν και δημιούργησαν, όπως καταλαβαίνετε, τεράστιο σκάνδαλο για την εποχή. Μετά το τέλος των γυρισμάτων και οι δύο πήραν διαζύγιο και παντρεύτηκαν στον Καναδά το 1964. Ο γάμος τους ήταν γεμάτος πάθος, έρωτα, αλλά και καυγάδες, ζήλια και, όπως αποκάλυψε ο Μπάρτον στα απομνημονεύματά του, απίστευτες ποσότητες αλκοόλ. Έβαλαν τέλος το γάμο τους τον Ιούνιο του 1974, αλλά το ζευγάρι δεν μπορούσε να μείνει μακριά. Παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά στην Μποτσουάνα το 1975 και χώρισαν για δεύτερη φορά. Δεν ξέρω πραγματικά, έτσι είναι κρίμα να... Αυτό. Να τελειώνει έτσι ένας έρωτας. Όχι, να γκρεμίζονται και οι άνθρωποι μπροστά σου μετά από όλα αυτά. Δηλαδή... Βέβαια. Εγώ, παραδείγματος χάρη, διαβάζοντας για τους έρωτες, είχα κάποια στιγμή νεύρα με τον Αριστοτέλη Ωνάση. Νεύρα. Το έχεις πάρει προσωπικά. Ναι, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στην Κάλλας δεν μ' άρεσε καθόλου.
Θεωρώ ότι την εκμεταλλεύτηκε, ότι την υποτίμησε πάρα πολλά. Αυτή ήταν πάρα έχασε πολύ ερωτευμένη. Έχασε και την δυνότητά της. Ναι, γιατί ήταν τόσο... Λόγω της πόσα έχουμε ακούσει. Παράτησε την όπερα εντελώς, γιατί ήταν τόσο ερωτευμένη με τον Αριστοτέλη και δεν έφυγε ποτέ. Και της έκανε και πολύ κακό, λέει, η υγρασία στο σκάφος, στο Χριστίνα. Γιατί τον περίμενε με τις μέρες να πάει. Κορδές. Να. Να πάει. Και αυτό μου είχε προκαλέσει κάποια στιγμή. Οι έρωτες, ξέρεις, παίζονται με. Δεν ναι, παίζονται ναι. με ναι, ανοιχτά χαρτιά. Ναι, είναι λίγο ναι, άλλοι κανόνες. Και πιστεύω ότι και ο έρωτας είναι ξεκάθαρα δικό σου κομμάτι. Δηλαδή, μάλλον τον ερωτεύτηκε όχι τόσο όσο την είχε ερωτευτεί ο ίδιος. Θέλω να πω, δεν γίνεται να ζητάς από τον άλλον το ίδιο πράγμα. Το φοβερό πάντως είναι ότι και αφού παντρεύτηκε με την Τζάκη ο Αριστοτέλης, μετά από λίγο ξαναγύρισε στην Κάλας. Όπου συνέχισε να τη βλέπει ακόμα και όσο ήταν παντρεμένος με την Τζάκη. Καλά, υπάρχουν πολλές ιστορίες γύρω από αυτή τη σχέση. Δεν σταμάτησε δηλαδή ο ένας με τον άλλον να βλέπονται και να είναι μαζί. Αυτό που είπε η Τζόρτζια, πάντως μεγάλη κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι και οι δύο το ερωτευμένοι. Πάντως ο ένας είναι παραπάνω από τον άλλον και τραβάει τον άλλον. Και δεν μπορείς να διεκδικείς και τον άλλον να σε ερωτευτεί το ίδιο που τον ερωτεύτηκες εσύ. Μπορεί να αλλάζουν οι ρόλοι επίσης. Θέλω να πω ότι μπορεί κάποιες στιγμές ο ένας να είναι περισσότερο μέσα σε αυτό, ο άλλος όχι τόσο, να τον ξαναδιεκδικείς, μετά να αλλάζουν οι ρόλοι. Είναι απόλυτα σε αυτό. Και that's life, Τζόνι. Τι να κάνουμε, να πάμε διαφημίσεις, λέτε. Να πάμε. Να δούμε και δύο viral. Να πάμε δύο viral. Καλά, γιατί παιδιά. Εντάξει, δεν έφυγα. Δεν έφυγα, εδώ είμαι. Έλα. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα βιντεάκι που μας δείχνει ότι τελικά είσαι όσο νιώθεις. Θα δούμε στο βίντεο αυτό ένα μεγάλο κύριο. Κοίτα εδώ πέρα. Ο κύριος αυτός επιχειρεί και καταφέρνει να κάνει skate σε μια πολύ μεγάλη ηλικία και βλέπω ότι έχει ισορροπία. Νομίζω ότι το έχει πάρα πολύ. Κάτσε ρε παιδί μου, φαίνεται πάρα πολύ γυμνασμένος. Μήπως είναι μεταμφιεσμένος νέος. Όχι, όχι, όχι. Είναι όντως με πολύ μεγάλο ηλικία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν μου δείχνατε προχθές έναν τύπο 80 κάτι που κάνει λες περιπτώσει. Εδώ πέρα γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει σκέιτ, δηλαδή. Ναι, πάντως αυτό δεν το μαθαίνεις από τη μια μέρα στην άλλη. Φαντάζομαι πρέπει να κάνει από νεότερη ηλικία. Καλά, σίγουρα, εννοείται αυτό. Ναι, σωστά. Και στο επόμενο βίντεο, παιδιά, νομίζω βρήκα τον Diamond, το σκυλί της Paris Hilton. Αποκλείεται. Θα δούμε ένα Δαβίδ και Γολιάθ σε μια διαφορετική έτσι, μορφή. Κοίτα εδώ πέρα. Το ίδιο κουστούμι δεν έχει. Το ίδιο κουστούμι φοράει. Την έχουν και άλλοι την πετριά. Δίνουν τα σκυλιά. Κοίτα εδώ πέρα που σακώνονται και το μεγάλο σκυλί φοβάται το μικρό επειδή είναι ντυμένο αράχνη. Το μεγάλο είναι ροτβάι. Όχι, καταρρίπτεται και ένας μύθος, γιατί μερικές φορές δαιμονοποιούμε και ράτσες. Εδώ κοιτάξτε. Να σας πω κάτι, θα τη δώσουμε εμείς αυτό, 10.000 εμείς. Θα τη δώσουμε αυτό που βρήκαμε. Γιατί καλέ το σκυλάκι, δεν το λυπάσαι. Εμείς τα αγαπάμε. Λοιπόν, τώρα πάμε για διαφημίσεις. Τώρα πάμε. Τώρα πάμε για διαφημίσεις. Να πιω ένα τζάκι εδώ από τώρα. Τι μου λένε, Χριστέ μου, η κόντρα της ημέρας ήτανε κοντομάνικο ή μπουφάν. Έχουμε φτάσει εδώ να αναλύσουμε ότι βγάζουμε χιονίστρα το χειμώνα. Είμαστε ακόμα, παιδιά, πόσο, 6 Οκτωβρίου έχουμε. Σαν Φεβρουάριο. Σαν Φεβρουάριο. Η νεότερη γενιά, έχω να πω. Κάπε καταλαβαίνεις, Γιώργο μου, έτσι. Κρυουλιάρη. Ή πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με κουβέντα θα είμαστε αύριο, έτσι, με κουβέντα. Τι είπε ο κόσμος, κοντομάνικο ή μπουφάν. Νομίζω πλέον είναι εποχή του μπουφάν. Είναι εποχή του πρέπει μπουφάν. Πρέπει να πάω να τσεκάρουν. Το μπουφάν, ναι. Νομίζω, κυριαρχεί. Πρέπει να θα το δούμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη ημέρα κατά το υπόλοιπο της. Ανανεώνουμε το ραντεβού. Αύριο τι μέρα έχουμε, Φιβάκο. Πέμπτη. Μικρό Σάββατο. Εδώ ραντεβού στις 2. Να είστε καλά, μείνετε στο Open. Ακολουθεί το εμείς. Μετά έρωτας φυγάς, δελτία-δελτία όπως τα λέμε εμείς στην ενημέρωση.